σωματικές και ψυχικές. Κουβαλάει πληγές από αυτές που δύσκολα επουλώνουν. Καλησπέρα. Ξεκινάει ακόμη μια εκπομπή των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, έκτακτη. Με αφορμή κατά κύριο λόγο την παρουσία της ομάδας μας στο τελικό κόντρα στους Χάρτινους. Μια μέρα, Χρήστο, που είναι αρκετά δύσκολη για τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Αλλά γι' αυτό ξεκινήσαμε με αυτό το κομμάτι με το μαχητή, επειδή ο λαός του ΠΑΟΚ και ο σύλλογος είναι μαχητής. Μπορεί να πέφτει μια φορά κάτω και σηκώνεται πάντα και δίνει την απάντησή του και στους δρόμους και στα γήπεδα όπως έχει μάθει τόσα χρόνια, και όχι στις αίθουσες δικαστηρίων και στο παρασκήνιο όπως έχουν μάθει όλοι αυτοί εκεί πέρα κάτω στην πρωτεύουσα. Έτσι είναι, Χριστάρα, γεια σας και από μένα. Είμαστε εδώ να δώσουμε λίγο τη δικιά μας οπτική για τον τελικό που έρχεται για το Σάββατο. Κατά κύριο λόγο, όπως είπε και ο Χρήστος, σίγουρα τα αποτελέσματα του συλλόγου σε όλα τα τμήματα, αν είναι αρνητικά, μας στεναχωρούν. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε μάθει να τα δίνουμε όλα και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Υπάρχει νίκη, υπάρχει και ήττα. Έχουμε μάθει στις ήττες. Έχουμε μάθει να δεχόμαστε στις ήττες. Ξέρουμε να χάνουμε. Δεν γουστάρουμε όμως καθόλου αυτό το οποίο έχουμε ζήσει φέτος. Δηλαδή το αποτέλεσμα δεν μας πειράζει εμάς, ας πούμε. Αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, αν θα το πάρουμε. Χάσαμε πολλά πράγματα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Κερδίσαμε λίγα με αυτόν τον τρόπο. Η αλήθεια είναι ιστορικά. Η ιστορία είναι αυτή του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι αν όλα τα αθλήματα, Χρήστο, τελείωναν μισό λεπτό νωρίτερα, μπορεί να είχαμε καμιά 20 τίτλους σε όλα τα αθλήματα παραπάνω. Αλλά αυτό που βλέπεις, ας πούμε, ακόμα και στο handball που έπαιζε σήμερα και στο βόλι που έπαιζε σήμερα. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτοί σε όλα τα αθλήματα προσπαθούν με τον τρόπο που έχουν μάθει να επιβληθούν. Εμείς αυτό το πράγμα, παρότι και σε αυτά τα αθλήματα πήραμε τίτλους και έχουμε ζωντανά τμήματα, ας πούμε. Δεν είναι, το κάναμε με αυτόν τον τρόπο. Το κάναμε καθαρά αθλητικά. Καλά, αυτά που είχε πετύχει το βόλεϊ, για μένα, επειδή τώρα πάρα πολλοί κόσμος μπορεί μέσα στην απογοήτευση του να κάνουμε το κλασικό που κάνουμε στον ΠΑΟ και να τα μηδενίσουμε όλα. Όχι, ναι, δεν χρειάζεται. Ακόμη και σε αυτή τη χρονιά που έκαναν την υπέρτατη για μένα στη Ιαπού να αλλάξουν οι κανονισμοί ενός πρωταθλήματος 10 μέρες πριν την έναρξή του, προσχεδιασμένα έτσι από τον Ολυμπιακό, από τον Ταρνατόρο και τον Καραμπέτσο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, για να δώσουν το πλεονέκτημα στο Γαύρο να παίξει με 5 ξένους και τον ΠΑΟΚ με 4. Και ακόμη και η επιτυχία που πέτυχε η ομάδα στη Ρόδο κόντρα σε όλες τις συνθήκες όπως το είχαν φτιάξει αυτοί για να πάρουν το κύπελο, να κατακτήσει το κύπελο και να πάρει το 5ο τρόπαιο μέσα σε 4 χρόνια, για μένα ήταν τεράστια επιτυχία. Φάνηκε ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά, τουλάχιστον στην εικόνα των play-off. Νομίζω ότι η μεγάλη ευκαιρία χάθηκε στο πρώτο παιχνίδι. Εκεί που το πήγαμε στο tie break, στο τελευταίο set, εκεί δυστυχώς η ομάδα δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε. Αλλά συνεχίζουμε. Νομίζουμε ότι είναι ένα τμήμα που δείξανε οι παράγοντες του ότι έχει και τη γνώση και τη θέληση να μεγαλουργήσει ο σύλλογος για ακόμη έτσι πολλά είναι. Χρόνια. Και κυρίως η βάση είναι να είναι αθλητική. Όχι τίποτε άλλο πέρα από την αθλητική, ας πούμε, και την φιλοσοφία, την κουλτούρα που έχει ο σύλλογος. Όχι όλο αυτό το οποίο αυτοί και παντού, τα χανούμια, ας πούμε. Νομίζω ότι στο handball τα χανούμια το αξίζει, νομίζω, ένα κομμάτι έπρεπε να πάνε για την πρόκληση. Ο τελικός είναι αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης που 3 μέρες πριν τον πρώτο ημιτελικό έβγαλε το γήπεδο του Ευόσμου ακατάλληλο. Δεν γίνονται αυτά που θέλουν, έτσι, μόνο εδώ. Το οποίο, μπράβο, δηλαδή, να τους δώσουμε συγχαρητήρια. Μετά την αστυνομική διεύθυνση Βόλου που μας διέλυσε πέρυσι με τον τρόπο που έκανε τα μέτρα τάξη. Την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης πάλι τότε με τη Rapid Vienna που άφησε τους Αυστριακούς να ρίχνουν κανένα πεντάλεπτο φωτοβολίδες και πυρσούς στην 7. Τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Το οποίο 3 μέρες πριν από τον πιο κρίσιμο αγώνα, γιατί το πρώτο παιχνίδι ξέρουν όλοι ότι ειδικά στις σειρές που κρίνονται στις 2 νίκες είναι ο πρώτος αγώνας, αποφάσισαν ότι το κλειστό του Ευόσμου, το οποίο έχει φιλοξενήσει άλλα 3 παιχνίδια της ομάδας μας, είναι ακατάλληλο, λέει, για παιχνίδια. Εντάξει. Και δεν είναι δικαιολογία αυτό, έτσι. Όχι, δεν είναι δικαιολογία. Το θέμα είναι πώς καταφέρνουν όμως, γιατί είδαμε και για τον τελικό που θα μιλήσουμε βέβαια περισσότερο στο επόμενο της εκπομπής. Ναι, εννοείται. Για όλα θα πούμε, απλά το θέμα είναι πώς αυτοί καταφέρνουν και περνάνε εδώ πέρα πράγματα και στην αστυνομία και, και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Άρα σημαίνει ότι
Εδώ έχει καλοθελητές πάρα πολλούς στην πόλη. Και φυσικά μιλάμε για το γελίο αυτό, για τη γελία αυτή, ανώνυμη καταγγελία, όπου θα έρθουν, λέει, ο παδί της Παρτιζάν. Ναι, φοβερό, ναι, φοβερό. Και μόνο για τον ΠΑΟΚ ακούγονται μέτρα. Δηλαδή, εγώ τρελάθηκα. Λέει η αστυνομία, ας πούμε, για τα λεωφορεία θα είναι πώς το λένε, προσωπικά τα εισιτήρια και θα τα ελέγχουμε ένα-ένα. Ναι, ναι. Για την είσοδο το ίδιο. Αναφέρεται μόνο στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ναι, οι άλλοι από την άλλη μεριά είναι εντάξει, κυρίες κανονικοί, όπως και στο Βόλο. Ούτως ή άλλως μόνοι μας, δεν μαλώναμε εκεί. Γίνεται αναφορά μόνο για χούλιγκαν εισαγωγή, μόνο από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Καμία αναφορά για την άλλη. Έναν Ζαϊρινό που είχαν πιάσει, που ήταν οπαδός της Μαρσέιγ, από την άλλη μεριά έτυχε και περνούσε από εκεί. Δηλαδή, όλο αυτό καταλαβαίνουμε. Γίνεται αυτή η ιστορία με τη security, η οποία είναι με 30 άτομα security, τους βάλανε να αναλάβουν αυτή τον τελικό. Φυσικά φύλλα προσκύμενοι προς την ΑΕΚ, τα κουμάντα κτλ. Για να βάλουν όσο περισσότερο κόσμο μπορούν και να το δούμε αυτό στο γήπεδο το Σάββατο φυσικά. Το ξέρουν όλοι, εννοείται. Okay. Το επιχείρησαν και στο Βόλο, άμα θυμάσαι, να μπουν με ντου. Τελικά κατάληξαν να είναι και λιγότεροι από ότι. Καλά, ναι, εκεί πέρα εντάξει, είπαμε. Το τι ποιότητα οπαδοί είναι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όλοι τους αυτοί, μακριά από τα σπίτια τους. Μιλάμε για πράγματα τα οποία ο ΠΑΟΚΙΣ ακόμα σε ένα τελικό θα εκδράμει. Και γουστάρουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο κόσμος γουστάρει πάρα πολύ γι' αυτό. Θα πούμε στη συνέχεια για όλα τα θέματα. Για την εσχροκέρδεια που πήγε να γίνει βάρος του κόσμου. Για την εσχροκέρδεια, εννοείται, για μια ακόμη φορά. Όχι μόνο από το Ζορπίδι, αλλά και από τους πράκτορες. Οι οποίοι. Όλοι. Μπράβο. Μόλις μυρίστηκαν, ας πούμε, πάλι ψητό μέσα από τον ΠΑΟΚ, κατευθείαν ορμήξανε για να τον φάνε τον ΠΑΟΞΥ. Βέβαια, τα αντανακλαστικά των συνδέσμων ήταν πάρα πολύ δυνατά και άμεσα. Πήγαν τα παιδιά και μιλήσανε με τον Ζορπίδι και απαιτήσανε να ρίξει. Μιλάμε ότι εκεί που το παίρναμε 1500 το λεωφορείο. Πήγε στα 2,5. Δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί ξέρεις, ο κόσμος ακούει μια τιμή 70, 80, 90, ας πούμε, και σου λέει: ρε φίλε, πάτε να μας ψηρίσετε. Όταν ένα λεωφορείο, κατά κύριο λόγο, αν παραδείγματος χάρη το κλείσει ένας πολιτιστικός σύλλογος ή ένα καπί ή ένα σχολείο, ας πούμε, θα κάνει 1.500, 1.200, 1.400 ανάλογα που θα πάει και τα λοιπά. Εδώ τώρα ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη πήγε στις 2.500. Έτσι ακριβώς. Και με το που πήγαμε, ας πούμε, και. Είναι αυτό που λέμε, ότι χρειάζεται να χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι σε όλα τα θέματα. Έτσι πρέπει να γίνει και με τους δημοσιογράφους και με όλους αυτούς, ακόμα και με την αστυνομία, για να καταλάβουν όλοι με ποιους έχουν να κάνουν. Έτσι, δεν μπορούν να. Και δεν ζητάμε κάτι παράλογο, ζητάμε το κανονικό. Σε όλα. Και με την αστυνομία και με τους δημοσιογράφους και με όλους αυτούς εδώ πέρα που πάνε να εκμεταλλευτούν τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Οικονομικά. Λοιπόν, και φυσικά είναι προς τιμή για μια ακόμη φορά το συνδέσμιο του ΠΑΟΚ, όπου ο Σαββίδης, να πούμε και για αυτό το θέμα που ψιλοακούστηκε και πήγαν να το βγάλουν προς τα έξω, ότι και καλά ο Σαββίδης μας πληρώνει τα λεωφορεία και όλα αυτά. Καλά, είναι ρε. Προς τιμή το συνδέσμιο του ΠΑΟΚ ότι ο Σαββίδης προσφέρθηκε να πληρώσει τα λεωφορεία ως μια ένδειξη. Αν θέλεις επανόρθωση, όχι επανόρθωση, λίγο να έρθει ισορροπία ότι ο ΠΑΟΞΙΣ είδε τρία παιχνίδια, δύο παιχνίδια φέτος. Αυτό το πράγμα που έχει γίνει φέτος νομίζω δεν έχει προηγούμενο. Και... Οπότε κάπως έτσι με αυτό το πνεύμα ο Σαββίδης προσφέρθηκε να πληρώσει τα λεωφορεία, αλλά φυσικά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ όπως πάντα είπαν όχι, είναι κάτι δικό μας, δεν σας αφορά αυτό το πράγμα. Και είναι για μια ακόμη φορά να πούμε μπράβο στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Και γιατί δείξανε, ρε παιδί μου, ότι εμείς είμαστε όντως κάτι διαφορετικό στο θέμα οπαδός. Όχι με σλόγγαν, ας πούμε, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, ότι είναι διαφορετικό να είσαι χάρτινη ή οτιδήποτε έτσι, άλλο κτλ. Αλλά με πράξη. Έτσι. Ξέρουνε, Χρήστο, νομίζω ότι όσοι έχουν το μυαλό τους μέσω κεφάλι έτσι, και αντιλαμβάνονται το τι γίνεται και οπαδικά και... λειτουργία συλλόγων κτλ. Αντιλαμβάνεται ποιος είναι τι και ποιο ρόλο έχει και στα αθλητικά δρόμενα και στα οπαδικά. Απλά είναι ο καθένας τι επιλέγει να ακούσει και τι αντιλαμβάνεται. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος οπαδός λογικός που πιστεύει ότι η Floriginal, ας πούμε αυτή εδώ, πλέον μετά τα ξεφτιλίκια των τελευταίων, αν και πάντα είχαν μία
ένα ομφάλιο λόρο με διοικήσεις και τα λοιπά, γιατί ήταν μονοκρατορία ουσιαστικά, θεωρούνται οπαδικό κίνημα, είναι δικαίωμά του. Το οπαδικό κίνημα φαίνεται όταν με τις κινήσεις που κάνει αυτόνομο, χωρίς να εξουσιάζεται από οποιοδήποτε μεγαλομέτωχο, από οποιονδήποτε χρηματοδότη, και παίρνει το δικό του δρόμο, το δρόμο τον οποίο είναι προς όφελος του συλλόγου και του κόσμου της ομάδος. Κοίταξε, ναι, είναι όλα αυτά τα οποία εμείς τα λέμε, δυστυχώς έχουμε πει, δεν το επικοινωνούμε όσο χρειάζεται, γιατί δεν είμαστε τέτοιοι τύποι οι παοξίδες. Έτσι, γι' αυτό και βλέπεις και στον επίσημο ΠΑΟΚ, πάρα πολύ σκοντάφτουμε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ό,τι οι άλλοι κερδίζουν επικοινωνιακά, γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που η επικοινωνία παίζει μεγάλο ρόλο. Το φαίνεστε, είναι, σημασία, παίζει το φαίνεστε, μεγαλύτερο μπράβο. Ρόλο παρά το τι είσαι. Εμείς πάντα καλούμαστε, ας πούμε, να εξηγούμε, να είμαστε απολογούμενοι, να είμαστε αυτοί οι οποίοι φταίμε. Πάλι στο τελικό είδες πάνω να φτιάξουν ένα κλίμα ότι θα έρθει η UEFA, θα είναι τα μάτια της UEFA εκεί πέρα, και ότι για τον Brexit, άμα γίνουν επεισόδια, θα την πληρώσουμε πάλι εμείς. Ναι, κλασικά, ρε, το ξυλαστικό θύμα, ρε φίλε. Αυτό. Εμείς, κοιτάξτε, αυτό που είναι να πούμε στα σύνδυνα του ΠΑΟΚ, ούτε φυσικά θα δυναμητήσουμε μέσα από την εκπομπή τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να δυναμητιστεί ο κόσμος. Ο κόσμος πάει ήδη μπαρούτι κάτω, τρελαμένος να κάνει κερκιδάρα και να σμπρώξει την ομάδα να πάρει ένα δεύτερο συνεχόμενο κύπελο, που είναι ένας τίτλος. Και φυσικά και δεν υποτιμάμε καμία διοργάνωση και τίποτα άλλο. Για μας είναι πρωταθλητές, το πήρανε πανάξια οι παίκτες μας, η ομάδα μας. Από εκεί και πέρα, αν θέλουν να λένε ότι το πήρανε αυτοί, να πούμε εμείς, ναι, το πήρατε, αλλά όχι στο γήπεδο, κάπου αλλού. Αν θέλετε να λέτε ότι το πήρατε, θα πούμε ναι, το πήρατε, αλλά όχι στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι αυτή, το πήρατε κάπου αλλού και με άλλους τρόπους. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ας πούμε. Εσύ, φαίνεται, να σου πω κάτι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και ένα σύλλογος, όταν έχει πάρει κάτι δίκαια και σωστά, δεν χρειάζεται συνέχεια να βγαίνει και να το διαλαλεί ότι ήμασταν οι καλύτεροι και είμαστε οι καλύτεροι και εμάς, μόνο ο ΠΑΟΚ μας αφισβητεί, που είπε αυτό το βλήμα ο Μπάρκας, ναι. Ο οποίος υπάρχει εκείνη η εικόνα με εκείνο το βλέμμα της αγελάδας που έχει όταν έχει δεχτεί τον γκολ, ναι. Και μετά έρχεται εκεί μπροστά στην πέντε, μπροστά στον επόπτη, και ορκιζόταν ότι είναι offside, αφού δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, ρε, εσύ, ότι είναι... χαμπάρι. Και έρχεσαι και προσευχόσουν μαζί με τον άλλο, τον Καραγκιόζη, τον Δημητριάδη, ο οποίος ήταν για μένα, αν είχε κότσια αυτός ο λίγος ο Κομίνης, θα έπρεπε να τον είχε αποβάλει κατευθείαν με το που μπούκαρε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί απαγορεύεται. Όπως θα έπρεπε να κάνει αυτό το οποίο ορίζει ο κανονισμός, ακόμη και αν θεωρεί ότι έχει κάνει λάθος, όταν σου την πέφτουν όλοι μαζί, βγάζει 2-3 κάρτες και γεια σας. Είδες τι έγινε στο Real Juventus, στο 93 έδωσε πέναλτι και ο άλλος δεν μάζησε, απέβαλε και τον Μπουφόν, παρόλο που ήταν αδικία. Σου λέει ότι για να επιβάλλω τη γνώμη μου θα το κάνω. Κοίταξε, σίγουρα έτσι είναι, και από εκεί πέρα, εάν έπαιρνε μια απόφαση γρήγορη και υπεύθυνη, ακόμα και αυτή να ήταν ότι ακύρωνα τον γκολ. Δεν γινόταν τίποτα. Αυτό ακριβώς. Όλη αυτό, όλη αυτή την άποψη. Όλη αυτή η θολούρα η οποία επικράτησε, ας πούμε, έφερε τα παρακάτω. Και φυσικά για μένα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Οι ίδιοι πήγαν να τον βάλουν και να παίξει την Κυριακή. Όχι, πήγαν, τον έβαλαν. Τον έβαλαν κιόλας δηλαδή, και μετά μπερδέψαν τις δικαιολογίες. Χριστάρα, τι να πούμε. Ο κόσμος είναι τρελαμένος, είναι αηδιασμένος. Ένα κομμάτι του κόσμου δεν θα κατέβει στον τελικό για αυτό το πράγμα. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς εμείς έχει... δεν συμφωνούμε βέβαια με αυτό το σκεπτικό. Δεν μας αντιπροσωπεύει, αλλά το σεβόμαστε, γιατί ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Έτσι. Εμείς έτσι κι αλλιώς. Κοίταξε, και όποιος θεωρεί ότι ερχόμενος στο γήπεδο μπορεί να κάνει κακό και στην ομάδα και στον εαυτό του. Σίγουρα. Είναι προτιμότερο να καθίσει στο σπίτι του, αν και πιστεύω ότι πάρα πολλά από τα αδέρφια μας τα πληγώνει πάρα πολύ που θα βρεθούν, δεν θα κατέβουν στο τελικό, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει να παρευρίσκεται, και φέτος δυστυχώς με όλες αυτές τις τιμωρίες, τις 10 αγωνιστικές έδρας πρώτον, που για μένα είναι πραγματικά τρομακτικό, βέβαια, δεν υπάρχει έτοιμα, αυτό το πράγμα, σε συνδυασμό με την, για μένα, την κίνηση ΜΑΤ που έκανε αυτός ο υπουργός, ο Βασιλιάδης, ο οποίος θα πρέπει, αυτό θα πρέπει να είναι μια υπόσχεση του κόσμου του ΠΑΟΚ, ότι αυτός ο τύπος πρέπει να μην ανέβει εδώ πέρα πάνω ποτέ,
Είναι ο άνθρωπος που έδωσε, πήρε το πρωτάθλημα από τα χέρια του ΠΑΟ και το παρέδωσε με τις πλάτες του Χοντρού και του Ολυμπιακού στα χέρια του Κεραμιδόγατου, του Μελισανίδη, κανονικά. Γιατί είναι αυτός ο οποίος μετά το παιχνίδι με την Ξάνθη, το έχουμε ξαναπεί και την Ξάνθη, λέω, το Μπας Γιάννενα, τότε που ο κόσμος του ΠΑΟ πλημμύρισε το γήπεδο των Ιωαννίνων και οδήγησε την ομάδα σε μια πολύ εύκολη νίκη. Που όπου πηγαίναμε στη Λαμία και κλεισμένο το θυρών μόνο για τα διαρκείας. Την Τρίπολη και κλεισμένο το θυρών μόνο για τα διαρκείας. Στον Πανιόνιο το ίδιο. Στον Ατρόμητο το ίδιο. Μιλάμε ότι ένας διωγμός των οπαδών του ΠΑΟΚ, να σταματάνε τα τρένα των οπαδών του ΠΑΟΚ πηγαίνοντας για τον μπάσκετ, τον τελικό του μπάσκετ με τον Γαύρο. Μιλάμε για ξεφτιλίκια τα οποία δεν έχουν προηγούμενο. Ένα κυνήγι μαγισσών κατά του κόσμου του ΠΑΟΚ και κατ' επέκταση του συλλόγου, έτσι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον σύλλογο ΠΑΟΚ, τον κυνηγάνε παντού με όλα τα επίπεδα, τον λιδωρούν. Βλέπεις ότι έχουν βγει, ο κάθε γελίος βγήκε αυτό το πράγμα, ας πούμε, ο Ψαριανός, ο οποίος, αυτός ξέρεις, έχει πάρει περισσότερα κόμματα από ό,τι πήρε Τζούλια στην ταινία με τους Μαύρους, να ξέρεις. Βγήκε αυτός ο Μέθησος και μάλιστα επέμενε ότι το Π είναι, λέει, πανμακεδονικός. Δεν είναι πανθεσσαλονίκης. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα από τον ΠΑΟΚ. Ιδέα. Απλά θεωρούν εκεί πέρα κάτω, έχουν μια κουλτούρα ότι όποιος πήρε οτιδήποτε από το κέντρο είναι κλεμμένο. Ναι. Ότι είναι και κεκτημένο τους να παίρνουν πρωταθλήματα. Έτσι ακριβώς. Οπότε, να σου πω δηλαδή κάτι. Και φυσικά τα μέσα προσπαθούν να περάσουν αυτούς τους εντάξεις. Γιατί και τα μέσα, ας πούμε, είναι η πόλη τους. Είναι η καθημερινότητά τους. Ζουν εκεί πέρα. Οπότε είναι και λίγο θέμα. Αθήνα Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Κατάλαβε ότι εμείς είμαστε το κουμάντο και εμείς είμαστε οι σωστοί, εμείς είμαστε οι εντάξει κτλ. Εσείς είστε γκρινιάρδες, εσείς προσπαθείτε να τα αλλάξετε τα πράγματα, τα πάτε όπως σας συμφέρει και όλα αυτά που είναι, δεν έχει καμία σχέση. Και φυσικά να μην το ξεχνάμε καθόλου αυτό με την αβάντα των μέσων εδώ πέρα των καλοθελητών της Θεσσαλονίκης, έτσι. Και είναι μπόλικη. Είναι μπόλικη. Χρειάζεται κάτι άμεσα να γίνει για μένα και για τους περισσότερους φυσικά. Περισσότερο θα στραβώσει ο κόσμος και από το πρωτάθλημα το χαμένο εάν δεν αλλάξει διοικητικά η ομάδα. Ναι, πρέπει να οπωσδήποτε να πούμε. Δηλαδή δεν το συζητάμε και να ενισχυθεί με ανθρώπους και, οι οποίοι είναι γνώστες. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι παοξής, αν είναι... Δηλαδή γιατί αυτό είναι κάπου παρεξηγημένο. Με ενδιαφέρει φυσικά, εννοείται ότι πρέπει να μπει να κάνει δουλειά για την ομάδα, σωστά. Γιατί ο Πάμπλο πρωτούρθει εδώ ήταν παοξής. Μπράβο. Και να τον κάνουμε εμείς παοξή αν δεν είναι παοξής. Οποιοςδήποτε έρθει να δουλέψει για τον ΠΑΟΚ. Όποιος νιώθει και είναι πραγματικά συνειδητοποιημένος ως αθλητής δεν μπορεί να μην δεν αγαπήσει. Το θέμα είναι ναι, να έχει σωστή κρίση ο Σαββίδης και όποιοι είναι εκεί πέρα δίπλα του να μπορέσουν να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται. Γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια ρουφιανούπολη όπου ο Σαββίδης ξεκίνησε να αλλάξει την ΕΠΟ, κάτι που δεν έγινε ποτέ, μα ποτέ, στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν έχει γίνει αυτό ποτέ, αυτό που έγινε. Να μην ελέγχεται από για ένα διάστημα από ομάδες. Και αυτοί όμως, επειδή είναι δυστυχώς 5 βήματα μπροστά, πήγανε στα κεντρικά της διαφθοράς. Έτσι ακριβώς. Στον γιο του Θεοδωρίδη. Ναι, γιος δεν είναι ή... Δεν ξέρω τι είναι, μπερδεύτηκε στην πορεία ακριβώς, δεν ξέρουμε. Αυτός που έχει το μαλλί, όπως έλεγε ένας φίλος ραδιοφωνικός παραγωγός, που είναι αυτό το μαλλί που βγάζουν τα Playmobil, το βάζει λέει, στην άκρη ας πούμε, ο τύπος, αυτός ο οποίος εξουσιάζει όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δυστυχώς, έχουν βρει και τις άκρες εκεί πέρα, είναι αυτός ο οποίος έστειλε τον Περέιρα, ο οποίος θα... Πιο κρίσιμα παιχνίδια της χρονιάς τα έκανε μπουρδέλο κανονικά. Ναι, εντάξει, ήρθε με πλάτες του Τριτσόνη. Έτσι, ο οποίος Τριτσόνης, να μην το ξεχνάμε. Ο Τριτσόνης ήταν ένα τεράστιο εργαλείο του Βάζελου το 9-10 τη χρονιά τότε και καλά των πολυμετοχικών που έσπρωξε. Έπαιζε αυτός μαζί, εναλλάξει μαζί με το Σπάθα και τον Γκάκο όλα τα κρίσιμα παιχνίδια ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Όσοι είχαμε πάει σε εκείνο το 0-3 στην Ξάνθη. Τότε που η ομάδα μπήκε και τους ισοπαίδωσε, ναι. Θυμούνται ότι ακόμη και στο 0-3 υπάρχει πεντακάθαρο πέναλτι πάνω στον Ίβιτς που το πνίγει. Και γενικά ήταν αυτός ο οποίος προσπαθούσε το Βάζελο και τον ΠΑΟΚ γενικά να τους κρατάει να διατηρεί την απόσταση. Και κάτι που ολοκληρώθηκε με την κλοπή του Σπάθα, την οποία δυστυχώς και ακόμη και μέσα στην πόλη μας προτρέπουν να την ξεχάσουμε. Λέει γιατί δεν υπήρξε, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε στο γήπεδο. Ναι, κοίταξε, σου λέω. Το θέμα είναι ότι. Ο Σαββίδης εμπιστεύθηκε ανθρώπους οι οποίοι
Δεν ήταν ικανοί, δεν κατάλαβαν αυτό που πάει να γίνει. Μας ήσαν στην πορεία από τις τεχνικές του Μελισανίδη, κάνανε πίσω. Ήταν όμως κάτι που έπρεπε να το προβλέψουν, εφόσον πηγαίνουν σε μια τέτοια κατάσταση, ότι δεν είναι ένας κήπος με λουλούδια το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με αυτούς τους συγκεκριμένους που έχεις να αντιμετωπίσεις, νομίζω ότι ειδικά οι ντόπιοι δεν νομίζω ότι πέφτουν από τα σύννεφα. Μπράβο. Οπότε χρειάζονταν να προνοήσουν. Και ενώ κάναν τόση δουλειά, ας πούμε, για να ρίξουν την ΕΠΟ και να πάρουν τις στίχες του ελληνικού ποδοσφαίρου και να αλλάξουν, γιατί το ΒΑΡ που λένε τώρα ακόμα και ο Πρωθυπουργός ότι θα βοηθήσει, ο ΠΑΟΚ το έλεγε από το καλοκαίρι, έτσι. Πολλά με δικά του έξοδα. Από το καλοκαίρι και βλέπουν ότι δεν τα προχωράνε. Μπράβο. Γιατί δεν το θέλουν, δεν θέλουν την αξιοκρατία. Και τώρα βγαίνει πρωτό και λέει: αν είχε το ΒΑΡ ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε 10 μάτς. Καλά, 10 βαθμούς πάνω θα ήταν. Με αυτά εντάξει. Που λέει πιο πολύ για προκτό πηγαίνουν. Δεν ξέρω, ας πούμε. Αυτά τα οποία διαβάζουμε όλο αυτό το διάστημα και λέγονται και βλέπουμε, πραγματικά έχουν σκοπό να μας τρελάνουν. Αυτό θέλουν. Αυτό, αυτό θέλουν, αυτό να θέλουν. Τα παρατήσουμε και να πούμε, ας πούμε, δεν ασχολούμαστε και να το κάνουν δικό τους το έργο μεταξύ τους. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Το πέτυχαν για ένα διάστημα, όχι τον κόσμο. Ο κόσμος δεν σταμάτησε ποτέ. Ναι. Αλλά για μια 15ετία ο ΠΑΟΚ, μπορεί και 20 χρόνια, ναι, είχε πέσει στη μετριότητα. Έτσι. Αν δεν ήταν το μπάσκετ, δηλαδή ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ και ήταν ένας κομπάρος. Και γουστάρω πάρα πολύ Λουτσέσκου που σε κάθε συνέντευξη τους το χτυπάει. Γι' αυτό και δεν τον χωνεύουν, γι' αυτό και τον βρίζουν. Γουστάρω πάρα τον προπονητή που ήθελαν να τον πάρουν, έτσι, και ναι, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Και τώρα τον βγάζουν γραφικό. Μπράβο. Γουστάρω πάρα πολύ που εγώ δεν ήμουν τόσο πολύ σε αυτά τα πράγματα, στις δηλώσεις, δηλαδή συνέχεια να λες το ίδιο πράγμα τα λοιπά. Όχι ότι δεν έχουμε δίκιο, απλά δεν μου αρέσει σε μένα προσωπικά, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάποιος να κάνει και αυτή τη δουλειά. Και επειδή είναι προπονητής που νιώθει, πήρε πράγματα για την ομάδα παραπάνω από το απλά σαν προπονητής. Κατάλαβε πράγματα για την ομάδα και νιώθει. Μπράβο του που το παίρνει πάνω του και... Νομίζω όμως ότι δεν αρκεί ούτε αυτός ούτε γενικά οι άνθρωποι που είναι γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση και ποδοσφαιρικά και παραγωγικά και διοικητικά και στο θέμα επικοινωνίας και σε θέμα τα οργάνωση, παρόλο που εταιρικά έχει ανέβει πάρα πολύ. Βλέπεις ότι δυστυχώς πρέπει να πάμε και στο άλλο επίπεδο, να κατέβουν κάτω στα υπόγεια. Με αυτούς έχουμε να κάνουμε, παιδιά. Το έχουμε πει με καλούς τρόπους και με savoir vivre. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Δεν μπορείς να βάλεις το ζαμπούνι να τα βγάλει πέρα με αυτούς. Έτσι είναι. Βλέπεις ότι αυτή είναι τόσο προκλητική. Πόλεμος. Ναι. Αυτή είναι πόλεμος. Δηλαδή βγήκε ο άλλος. Ας μας πει κάποιος, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει τα κάκαλα ούτε ένας δημοσιογράφος να βγει και να του πει αυτό που βγήκε και κάλεσε τον Σαββίδη, ας πούμε, να πάει στον τελικό και να μην ισχύσει τιμωρία. Ως τι το ζήτησε. Τι είναι ο Μελισανίδης στην ΑΕΚ. Ας μας πούνε. Ο Νταβάς. Ναι. Βγείτε, ρε. Ρωτήστε τον Ντρεκώτες, εσείς εκεί στη live sport, να πούμε το τσιράκι της Εσπρέσο. Ρωτήστε τον Ντρεκώτες, ως τι μιλάτε, κύριε Μελισανίδη, αφού απαγορεύεται να είστε μεγάλο μέτοχο στην ΑΕΚ, δεν είστε πρόεδρος, τι είστε. Και καλείτε την διοίκηση της ΕΠΟ να ανασταλεί η ποινή. Και γιατί να ανασταλεί η ποινή, αλλά κάρτ και να μην ανασταλεί ολόκληρη η ποινή. Εγώ να σου πω κάτι άλλο, φίλε. Εμείς πάρουμε το αντίστροφα. Παίρνουμε το πρωτάθλημα. Και όλα τα άλλα, ας πούμε, γενικά και το κλίμα, το πληρωμένο στο μπάσκετ ευρωπαϊκό κύπελο που πήραν. Κανένας δεν λέει, ας πούμε, ότι αυτοί χώσανε λεφτά για να φέρουν τη διοργάνωση στο ΆΚΑ και να το πάρουν. Αυτό όλο δεν το βγάζει κανένας, ας πούμε. Και πάνε να κάνουν σαν μεγάλη επιτυχία και όλο αυτό, να κάνουν τη φασαρία υπέρ της ΑΕΚ, έτσι. Εγώ το βάζω στην άκρη αυτό. Και λέω, αφού τα έχουν και μπορούν να το κάνουν, ας το κάνουν και ας το πάρουν. Εγώ σου λέω κάτι άλλο, ας πούμε. Παίρνουμε εμείς το πρωτάθλημα. Έτσι. Έτσι όπως το παίρνει η ΑΕΚ. Δηλαδή γίνεται μια ιστορία στα δικαστήρια, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Δεν σου λέω τι φασαρία θα γινόταν, όχι το αξίζαμε, το αξίζαμε. Εδώ για ένα χιλιοστό... Κάποιοι υπήρχαν και δικοί μας κιόλας και το λέγανε: εγώ δεν θέλω χάρτινο και πλακίες. Ναι. Τσίγκινο. Ακόμη και τώρα στο λένε τσίγκινο. Γίνεται η ιστορία τώρα με τον Χριστοδουλόπουλο, έτσι. Και θα πάμε στο διάλειμμα μετά από αυτή που θα πούμε. Γίνεται η ιστορία με τον Χριστοδουλόπουλο. Δηλαδή ότι γινόταν το ίδιο με σένα. Στην ΑΕΚ βλέπεις δεν ανοίγει μύτη. Μύτη. Δεν μιλάει κανένας, ας πούμε. Να βγει ένας αξίζει και να πει: καλά, ρε καβούρια, δώσε κάτι παραπάνω στον άλλον. Πρωτάθλημα, δεν σε πήρε ο Χριστοδουλόπουλος.
Στο Κύπελο σε πήγε να πούμε με την κολάρα αυτή την τελευταία. Φίλε. Είναι όλοι μούγκα. Δεν βγαίνει ένα, α πούμε, να πει έτσι και εμεί. Θα γινόταν εδώ πόλεμο. Θα χάναμε και την ουσία ότι πήραμε το πρωτάθλημα και θα γινόταν πόλεμο. Ξύνω ότι όλο αυτό το συμβάλλουν όλη αυτή η ιστορία που. Εμείς έχουμε παράδειγμα. Εσύ. Όταν είχε γίνει το 2001, όταν πήραμε το κύπελο και μετά από μια εβδομάδα που πούλησε ο Πατατούδης το Βενετίδη και μάλιστα με ποσό 1,2 δις. Πώς λέγατε. Και θυμάσαι ότι έφυγαν κλωτσιδών από τα γραφεία και τρέχανε. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Πόσα χρόνια τραγουδάμε ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα? 50-60 χρόνια ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα, ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα, ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Πω, τρέλα να πούμε, έτοιμοι είμαστε, σας φάμε ζωντανούς, θα σας φάμε. Και γουστάρω πολύ γιατί πέρα από ότι ο κόσμος είναι υπερκαυλωμένος, δηλαδή να τους τσαλαπατήσει παντού, παντού όμως, και θα πούμε για αυτήν την ανακοίνωση φιάσκο, της Original και την συνάντηση στην Ομόνια, στην Ομόνια. Ναι, ναι. Άλλη είναι στην Ομόνια 40 χρόνια 50. Άλλη είναι στην Ομόνια χανουμάκια. Να πούμε βέβαια ότι ο ΠΑΟΞΙΣ από αύριο θα μπορεί να πηγαίνει, όπως και τώρα που μιλήσαμε με τα παιδιά, απλά είχαν πολλή δουλειά, δεν μπορούσαν να βγουν στον αέρα γιατί δίνουν εισιτήρια αβέρτα. Από αύριο θα είναι 24 ώρες ανοιχτός ο σύνδεσμος, ο ιδιόκτητος σύνδεσμος του ΠΑΟΚ στην Ομόνια. Ο μοναδικός σύνδεσμος ομάδας ανά τον πλανήτη, ιδιόκτητος χωρίς χορηγίες. Μπράβο. Από μεγαλομετόχους και ιδιοκτήτες. Και αυτό έγινε με, με το καπέλο, το περιβόητο που πήγε να γίνει χαμός τότε στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό, ναι, στον τελικό. Το μοναδικό θετικό εκείνον τον αγώνα. Μπράβο, βγάλαμε από τη χασούρα κάτι. Έγινε ο σκοπός μας και πήραμε ένα χώρο ιδιόκτητο και μπορεί ο σύνδεσμος που από το 1974 είναι εκεί ο Πανελλήνιος να είναι σε δικό του σπίτι και ο ΠΑΟΞΙΣ να μπορεί να πάει όπως και θα πάει πολλοί κόσμος από αύριο, Πέμπτη, Παρασκευή θα είναι το αποκορύφωμα, το μεγάλο πάρτι που έχουμε εκεί πέρα όπου θα είναι το αδιαχώρητο και φυσικά το Σάββατο με πορεία από την Ομόνια. Από το σύνδεσμο θα φύγει ο λαός του ΠΑΟ και να πάει στο γήπεδο. Χωρίς να βγάζουμε βλαχοανακοινώσεις, η οποία αυτή ανακοίνωση ήταν και λίγο πονηρή, του στυλ ας πούμε... Μήπως και τρομάξουμε και δεν πάμε. Όχι, ναι, εγώ θα το έλεγα ότι ας έχει πολλή αστυνομία εκεί πέρα, ας πούμε, να μην ξεφτυλιστούμε, να είμαστε πιο ασφαλείς. Εμένα αυτά μου δείχνουν αυτές οι ανακοίνωσεις. Μα το είπανε κιόλας, και αν είδες τη δεύτερη ανακοίνωση, τη διορθωτική και καλά για τον Βασιλιάδη, είπαν ότι με εμάς λέει συμφωνούν και οι αστυνομικοί διευθυντές. Δηλαδή, τέτοιο ξεφτυλίκι, Χρήστο, δεν νομίζω να ξαναυπήρξε έτσι. Αυτό δεν το άκουσα, σοβαρά, είπα τέτοιο πράγμα. Έβγαλαν ανακοίνωση επειδή ακούστηκε ότι ο Βασιλιάδης και καλά κάλεσε τον εισαγγελέα να δει για την ανακοίνωση της Original, ας πούμε. Και αυτοί βγάλανε ανακοίνωση, η οποία λένε ότι εμείς λέει δεν είπαμε κάτι, δεν προκαλούμε. Απλά λέμε το φυσιολογικό, ότι θα πρέπει να πάνε κονσέρβα στο γήπεδο κτλ. Απλά να ξέρετε ότι η κονσέρβα θα είναι φλόκος. Ναι, να την ξέρετε, ναι. Να είναι φλόκος. Και για μένα, Χριστάρα, είναι μια καλή ιδέα. Επειδή η κούλα, από ό,τι μάθαμε, στις 12 του μηνός είναι στις μέρες, έχει περίοδο. Ναι. Όσο πιο πολλά παόκια μπορούν να πάρουν από ένα σερβιετάκι. Ναι. Και όταν θα μπουν τα παιδιά έτσι στα χάρτινα, να τους το πετάξουμε στον αέρα να το ανεμίσουμε ή στριγκάκια, ο καθένας ό,τι επιλέγει, ό,τι χρειάζεται, γιατί τα κορίτσια λερώνονται όταν είναι οι μέρες οι δύσκολες. Να πούμε και για να στείλει μήνυμα ο κόσμος. Ναι, όποιος και... θέλει να στείλει γραπτό μήνυμα, γράφει FM, αφήνει ένα κενό και στέλνει στο 54526 αν θέλει να ρωτήσει κάτι ή οτιδήποτε για να σχολιάσει. Ναι, και παρέτσα, έτσι να δίνουμε λίγο ρυθμό. Να δούμε, μπορεί και στο τελευταίο μισάωρο να, ναι, να ανοίξουμε γραμμές, έτσι, λίγο, να κάνουμε λίγο κλίμα. Γραμμή, είμαστε όλοι πανέτοιμοι. Είπαμε ότι ο κόσμος από αύριο ήδη θα κατεβαίνει προς τα κάτω, δεν κρατιέται. Σάββατο την Παρασκευή θα είναι το αποκορύφωμα όλοι στον Πανελλήνιο, όπου θα υπάρχει το μεγάλο πάρτι. Και γενικά, ας πούμε, για μια ακόμη φορά το κέντρο της Αθήνας θα έχει μυρωδιά ΠΑΟΚ. Όπως πάντα. Όπως πάντα, χρόνια τώρα. Ανεξαρτήτου κόσμου, δηλαδή ποσότητας, έτσι. Είτε ήμασταν 50, είτε ήμασταν 100, είτε ήμασταν 10.000. Εμείς πηγαίναμε. Πάντα και θα πηγαίνουμε. Και θα πηγαίνουμε και θα γουστάρουμε. Και... αυτό που λέγαμε λοιπόν είναι ότι ο Σαββίδης πρέπει να καταλάβει πάρα πολύ καλά
να καθαρίσει το κεφάλι του και να βάλει ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα, την πονάνε, είναι τουμπεκοί, δεν λένε ούτε στη μάνα τους τι γίνεται στην ομάδα και το λέμε γιατί ξέρουμε αυτό το πράγμα. Φύγανε πράγματα μέσα από τον ΠΑΟΚ, υπάρχουν καλοθελητές πάρα πολλοί και μέσα στην ομάδα αυτή τη στιγμή και το ξέρουμε και ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να το πούμε και το έχουμε πει και τα λοιπά. Όχι χωρίς να μάθουμε τα πράγματα, από την αρχή δηλαδή. Επειδή είπαμε ότι τον ΠΑΟΚ τον έχουμε κάνει διδακτορικό, έτσι. Είμαστε πλέον και φυσιογνωμιστές. Δηλαδή, μόλις βλέπουμε έναν, καταλαβαίνουμε, ας πούμε, τι είναι. Τι καπνοφουμάρει. Τι καπνοφουμάρει και τι δεν κάνει και τι κάνει, έτσι. Λοιπόν, οπότε καλό είναι για μια ακόμη φορά και πρέπει να πιέσουμε και εμείς, σαν σύνδεσμοι, και θα πιέσουμε ώστε να αλλάχτουν πράγματα. Ο ΠΑΟΚ να αντιπροσωπεύεται όπως χρειάζεται. Και αυτό το ξεφτιλίκι που έγινε φέτος να μην το ξαναζήσουμε. Γιατί έγινε τεράστιο ξεφτιλίκι, φίλε. Είναι συνολική η ήττα και του συλλόγου, ρε παιδί μου, άμα το δεχτείς, ας πούμε, έτσι συνολικά. Αν σκεφτείς ότι σε δύο περιπτώσεις που η Τούμπα ήταν με βάση τα δεδομένα που θέλει ο κόσμος στο ποδόσφαιρο και στην Ελλάδα γενικά, να είναι ήσυχη και να είναι ήρεμη κτλ. Και ήρθε ένας κόσμος ο οποίος είδε κανονικά μέσα στο σπίτι του να έρχεται ένας καραγκιόζης, ας πούμε, αυτός εδώ ο Γκαρθία, έτσι. Ο οποίος εξαφανίστηκε όπως βλέπεις από την πιάτσα, ήρθε εδώ, έκανε τη δουλειά και έφυγε. Ένα στήσιμο άνευ προηγουμένου, το οποίο η ίδια η επιτροπή η οποία έκρινε ότι αυτός ο άνθρωπος με ένα τραυματισμό στο χυλάκι δεν μπορούσε να προπονήσει την ομάδα του και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Γαύρος να μην μπορεί να μπει στο γήπεδο της Τούμπας. Η ίδια σε ένα αεραστεχνικό γάμα εθνική, σε κάποιες άγνωστες ομάδες, μπήκε μέσα ένας τύπος από τον πάγκο της αντίπαλης ομάδας, έδωσε μια γονατιά στο κεφάλι τον προπονητή, τον έστειλε στο νοσοκομείο. Και όμως ο διαιτητής είπε ότι πρέπει να συνεχίσουν και η ίδια επιτροπή, δεν ξέρω αν είναι και η επιτροπή του Σκουτέρη που είναι τόσο λόγος, έκρινε ότι η ομάδα μπορεί να κατέβει χωρίς προπονητή. Δεν είναι απαραίτητο, λέει, να υπάρχει προπονητής για να ξεκινήσει. Για να καταλάβουμε δηλαδή όλοι με ποιους και με τι έχουμε να κάνουμε. Έτσι είναι, φίλε. Εντάξει, τώρα μιλάμε ότι φύγανε Άρων τον Άρων και χωρίς να πάνε πουθενά, χωρίς ούτε γιατρούς, ούτε τίποτα, ούτε δημόσια νοσοκομεία. Τέλος πάντων, να μην τα ξαναλέμε. Το θέμα είναι ότι εσύ, σαν ΠΑΟΚ, χρειάζεται όλο αυτό να το επικοινωνήσεις, να το δουλέψεις σοβαρά και να σταματήσουμε να είμαστε τόσο παθητικοί. Να είμαστε πιο επιθετικοί. Δηλαδή, γιατί μιλάμε ότι ΠΑΟΚ φέτος είναι η ομάδα η οποία πέρα από το κομμάτι το αθλητικό που ήταν η καλύτερη μέσα στο γήπεδο, έτσι, και οικονομικά, διοικητικά και όλο αυτό ήταν όπως χρειάζεται να είναι. Καθαρός, παντού, σοβαρός. Απλά στο... Πήγες να πούμε στα δικαστήρια με 4 δικηγόρους, τόσα πολλά στοιχεία όλα υπέρ σου και όλα γύρισαν κατά. Όλο αυτό χρειάζεται να πούμε κάτι να το κάνουν οι δικοί μας. Δεν μπορούμε να τη φάμε έτσι. Κοίταξε, βλέπεις εδώ τώρα, ας πούμε όλοι λέμε, είπες για τον Λουτσέσκου πριν. Άμα κάτσεις και δεις συνολικά, ρε παιδί μου, πόσα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, πόσοι άνθρωποι έχουν φύγει από τον ΠΑΟΚ ως αποτυχημένοι, γιατί κάποιος, είτε ένα κοράκι, είτε ένας απατεώνας παράγοντας, είτε οποιοδήποτε, ένας δικαστής, ένας αστυνομικός ή οποιοδήποτε, δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Και αυτοί έφυγαν με τη ρετσινιά του αποτυχημένου. Χάσανε τίτλους, η ομάδα δεν είχε εξόδους στο Champions League, όπως έγινε πέρυσι με τις υπέροχες διαιτησίες του Θάνου, του Καλογερόπουλου, γιατί όλοι τα ξεχνάνε. Ναι. Πώς πέρυσι, αν κάτσεις και βάλεις, από τότε που γύρισε η Χάρτινη το 2016, γίνεται ό,τι γίνεται ο κακός χαμός με τον Γάβρο στον ημιτελικό, δεν κατεβαίνεις εσύ, τρως την τιμωρία εσύ, κάνει ο Κοντονής τα γούστα τους, παίζουν και κλεισμένο το θυρών με το διαιτητή και τους επόπτες που θέλουν, παίρνουν το κύπελο. Εκτός Ευρώπης ο ΠΑΟΚ, εκτός κυπέλου, στην άκρη. Έρχεται την επόμενη χρονιά, παίρνει το κύπελο στα Ίσια και Παλικαρίσια, ενώ βλέπουν τον ξυλοδαρμό του παρατηρητή στο Καραϊσκάκι, που σήμαινε ότι αν έβγαιναν και το δηλώνανε ότι θα ήταν μηδενισμός του Γαύρου και μείον 3, οπότε θα έχανε το πρωτάθλημα, το πνίξανε
Και για τον Πλατανιά δεν είπανε τίποτα που έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Ήρθανε στα play-off με το Θάνο και τον Καλογερόπουλο και την υπόλοιπη συμμορία. Σε γδάρανε, σε πετάξανε εκτός σε Champions League και με την αφαίρεση των 6 βαθμών και με τις 7 αγωνιστικές. Φέτος ξεκινάς με 7 αγωνιστικές και κλεισμένο το θυρών με πρόστιμα, με κυνήγι και με δικά μας λάθη το καλοκαίρι. Έτσι. Η ομάδα άργησε να οργανωθεί. Έγιναν λάθη με τον προπονητή, ειδικά ήταν έγκλημα. Δυστυχώς εμπιστευτήκαμε τους λάθους ανθρώπους. Το θέμα είναι ότι ακόμη και έτσι, κατάφερε η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο με την αξία της να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και αυτή τη στιγμή να είναι στον τελικό του κυπέλου και πρέπει και της αξίζει αυτή την ομάδα να πάρει ακόμη ένα κύπελο, γιατί η ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ με βάση τη δυναμική της έχει πάρα πολύ λίγα τρόπαια και πρέπει να πετύχει και το 2-2 που δεν το έχει πετύχει ποτέ στην ιστορία της. Έτσι είναι ακριβώς, φίλε. Και φυσικά έβλεπα τώρα εκεί πέρα κάποιο που έγραψε σε ένα μήνυμα. Ναι. Μπράβο. Και μένα μου άρεσε δηλαδή. Λέει: δεν θέλω να πάρω τη ρεβάνια για το κλεμμένο πρωτάθλημα. Δεν θέλω να νικήσω την Αεκούλα 2014 μέσα στο σπίτι για εκδίκηση. Δεν με νοιάζει η μετακίνηση του λαού και η εκδρομή αυτή κατά αυτή. Δεν με νοιάζει να την πω σε υφυπουργού, αντιπολιτεύσει, ΑΡΔ, Αθηναίου και πάει λέγοντα. Δεν με νοιάζει ο θρίαβο στην Πασταρδούπολη. Δεν με νοιάζει τα γύρω-γύρω, τα φρουφρού και τα αρώματα. Με νοιάζει να κατακτήσω το κύπελο, το δεύτερο συνεχόμενο, το έκτο συνολικά, τον 8ο τίτλο της ιστορίας μου. Με νοιάζει να εξασφαλιστεί η συνέχεια της αγωνιστικής προόδου της ομάδας, ώστε δυνατότερη να συνεχίσει τις επόμενες προκλήσεις το καλοκαίρι και του χρόνου. Στο μυαλό μόνο η νίκη και το κύπελο, γιατί κάθε τίτλο σε αυτή τη χώρα για εμάς είναι ματωμένος και με πολύ κόπο ενάντια σε όλη τη χώρα. Αν έρθει η ήττα στο χορτάρι και η ομάδα τα δώσει όλα, μαθημένοι είμαστε, ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. Ωραίο κείμενο. Ναι, ο Γιάννης είναι ένας πολύ ωραίος τύπος και ναι. Ασχολείται και με τον Αστέχνη. Είναι το άτομο. Πνεύμα είναι αυτό όλων μας. Εμείς δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι, ας πούμε, στον κόσμο κτλ. Πάντα εκεί ήμασταν και πάντα εκεί θα είμαστε, ας πούμε, στις μάχες, στις προκλήσεις. Έτσι. Ξέρουμε ότι αυτό που παίρνουμε το παίρνουμε με το αίμα μας. Συνεχίζουμε να τα δίνουμε όλα. Δεν τα παρατάμε. Είμαστε ακόμη εδώ, όσο και αν θέλουν να μας αφανίσουν. Τους την μπήκαμε κανονικά. Ας δούμε ότι φέτος, ας πούμε, ήταν ένα μάθημα που μας πλήγωσε, αλλά ήταν ένα μάθημα για να καταλάβουν όχι εμείς, αυτοί που διοικούν την ομάδα, με ποιους έχουν να κάνουν. Ήδη μαθαίνω ότι ο Σαββίδης θέλει μόνος του να κινηθεί από εδώ και πέρα, επιτέλους, να σταματήσει αυτές τις κολεγίες οι οποίες δεν βγαίνουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει συνεταιρισμός στην Ελλάδα. Ρε, φίλε. Αυτό δεν υπάρχει αυτό που θέλει. Έχει δείξει ιστορία. Καταστράφηκαν. Διώξε τη σαβούρα μέσα από την ομάδα. Ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγοι, δεν μπορούν να κάνουν την υπέρβαση. Ο ΠΑΟΚ θέλει μάγκες. Θέλει ανθρώπους που να κάνουν την υπέρβαση σε αθλητικό και σε διοικητικό επίπεδο. Δεν είναι να πούμε για να, από εκεί και πέρα για χαραμοφάιδες. Και επειδή μυριστήκανε ότι είναι το μυαλό σου τόσο πάει, ότι είναι ευκαιρία της ζωής τους να έχουν μια δουλειά με 700 ευρώ, ας πούμε, και να στο Σαββίδι, θέλουν όλοι να μπουν εκεί πέρα και ας μην κάνουν και τίποτα. Ο ΠΑΟΚ είναι ιδεολογία, δεν είναι μια απλή δουλειά, είναι κάτι, ας πούμε. Δεν είναι σαν οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να το αγαπάς για να είσαι εκεί πέρα, ή στη χειρότερη, αν δεν το αγαπάς, να είσαι επαγγελματίας και εγώ γούσταρα, ας πούμε. Που ήρθαν όλα τα γραφεία στο συλλαλητήριο, όλοι οι υπάλληλοι του γραφείου, και ακόμα περισσότερο να μπει στο πνεύμα αυτό. Δηλαδή να καταλάβουν ότι στο σύλλογο αυτό που δουλεύουν, ας πούμε, από όποιο πόστο και να είναι, οφείλουν να πάνε με το πνεύμα του συλλόγου. Αυτό ακριβώς. Και αυτό. Να συνεισφέρουν. Και να μάθουν την κουλτούρα. Θυμάσαι όταν είχε έρθει πριν 2 χρόνια, όταν κάναμε τότε τις εκπομπές 2 φορές την εβδομάδα, ναι, και είχαμε φιλοξενήσει τον Ντούντορ. Όταν το ρωτήσαμε, βέβαια, είχε στείλει ένας ακροατής, ας πούμε, αν γνωρίζει τι σημαίνουν τα 4 γράμματα, και είπε ότι εννοείται ότι δεν γνώριζε, ότι έρχονται εδώ, ρε παιδί μου, άνθρωποι. Φέτος είχε γίνει αυτή η κίνηση με τον ντοκιμαντέρ, με, που είχαν δώσει τους ποδοσφαιριστές, και θυμάμαι είχε βγει ο Βαρέλα, είχε βγει και ο Τζάλμα Κάμπος και τα λοιπά, και λέγανε πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζεις πού βρίσκεσαι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι ένα απλό σωματείο, ρε παιδί μου, το οποίο... Είναι, ξέρω εγώ, βλέπεις, παίρνει, πάει ένας μεγιστάνας, παίρνει μια ομάδα εκεί που είναι στο πουθενά. Ναι, ναι. Ξαφνικά γίνεται μεγαθύριο και τα λοιπά και πηγαίνουν μέσα Κινέζοι, Ινδοί, γίνεται ένα σαν θέατρο. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει μια κουλτούρα, έχει μια προϊστορία, είναι ένα προσφυγικό σωματείο κανονικό, όχι σαν τα άλλα τα γιαλατζή, αυτά εδώ πέρα τα χάρτινα. Έναν κόσμο ο οποίος έχει τραβήξει πολλά, είναι από μια περιοχή της χώρας η οποία είναι υποτιμημένη στα πάντα.
και σε υποδομές και, σαν, και στον αθλητισμό και, στην, και κοινωνικά και οικονομικά και τα πάντα. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που είναι και μέσα και γύρω από το σύλλογο να μην κάνουν δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα και στον ερασιτέχνη είναι κάποια πράγματα που δεν μου αρέσουν. Παρόλο που κάνουν τεράστιο αγώνα, έχουν μεγαλώσει το σύλλογο, σε πολλά πράγματα κάποιοι, όχι όλοι, δεν θέλουν να συγκρουστούν. Δηλαδή για μένα αυτό το πράγμα. Που είναι όλοι, όλο το ζουμί είναι αυτό που λες. Ο ΠΑΟΚ δεν έπρεπε που δεν είμαι κανέναν τρόπο. Δεν πάει να πει αστυνομία, να βγει η αστυνομία, ο αστυνομικός διευθυντής και να μας πει για ποιο λόγο, αφού θεώρησε ότι το μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που είναι από τα πιο επικίνδυνα, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έγινε στο παιχνίδι του, στο γήπεδο του Ευόσμου και με το Δούκα και ένα ευρωπαϊκό, αν δεν κάνω λάθος, γιατί να μην δεχτεί να γίνει το μάτς με την ΑΕΚ. Οι αστυνομικοί οι οποίοι. Πρώτοι από όλους παίρνουν τις προσκλήσεις, στρογγυλοκάθονται στο γήπεδο της Τούμπας. Φυσικά ποτέ δεν φταίνε, ας πούμε, σε κατηδίαν συζητήσεις, ας πούμε, πάρε να μιλήσεις και να πεις κάτι. Εμείς ποτέ δεν φταίμε ο άλλος και όλο αυτό. Έχουν εκεί πέρα γίνει πρώτη μούρη στην Τούμπα και γενικότερα στον ΠΑΟΚ, γιατί η δουλειά τους μόνο από τον ΠΑΟΚ είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι ό,τι είναι, ας πούμε. Και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στην αστυνομία, όπως και στους δημοσιογράφους και στους καντινιέρδες και σε όλους. Πάντες, ο ΠΑΟΚ είναι. Έχουν πέσει στο. Η δουλειά ο ΠΑΟΚ είναι το ψωμί. Το τεράστιο βυζί που λέγεται ΠΑΟΚ και το φάνε όλοι μαζί και το τραβάνε. Όλο αυτό. Αυτό που είπες όμως για τη σύγκρουση, ότι κάποιοι δεν θέλουν να συγκρουστούν, κάποιοι θέλουν να έχουν δημόσιες σχέσεις, κάποιοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Όλο αυτό πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα ακόμα καλύτερο το καλοκαίρι. Χρήστο, για να πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει αυτά τα τρία παιχνίδια, 4-5 στο γήπεδο του Ευόσμου, χαλάσαμε σχέσεις χρόνων. Βέβαια. Πολλοί εκεί στο Κορδελιό, ας πούμε, και στον Εύωσμο κτλ. Επί ένα χρόνο έγιναν μάχες. Μαλώσανε με γνωστούς μας. Πιέσαμε δημοτικούς συμβούλους, δημάρχους. Έγιναν επισκέψεις από εδώ από εκεί. Πήραμε τηλέφωνα το ένα το άλλο. Και ξαφνικά το μόνο που πετύχαμε είναι η ομάδα να πάει να παίξει 2,5 παιχνίδια. Έτσι. Στα πιο κρίσιμα παιχνίδια, στα playoff, δεν μπόρεσε να παίξει. Θα έπαιζε ένα μόνο. Με το Χανούμι, το οποίο λόγω της αστυνομίας τρεις μέρες πριν δεν μπήκε, είχε τη δυνατότητα να παίξει τα ευρωπαϊκά. Επέλεξαν να παίξουν με την τουρκική ομάδα και τα δύο παιχνίδια εκεί. Και αποδείχτηκε, γιατί λέει ήταν κολοσσός, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν τόσο κολοσσός, γιατί το Χανούμι την απέκλεισε με τα δύο μάτς. Γιατί με 3.000 παοκτσίδες μπορούν να μασίσουν οι πάντες. Μα έτσι είναι, φίλε. Και, δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, πραγματικά τον τρόπο σκέψης. Είναι αυτό που λες, το πνεύμα, δηλαδή ότι ναι μεν και ο Κατσαρής και στον ερασιτέχνη. Απ' την άλλη ο Σαββίδης εδώ πέρα στην ΠΑΕ, είναι το πνεύμα τέτοιο ότι ναι εμείς προσπαθούμε να το κυνηγήσουμε να το κάνουμε, αλλά στην ουσία φαίνεται ότι μια τρύπα στο νερό κάνουμε, ας πούμε. Όταν συγκρούεσαι, αποδεικνύει. Πέρα από το κομμάτι ότι αυτοί είναι αυτοί που είναι και λειτουργούν με άλλες μεθόδους. Συμφωνώ. Το ξέρω. Κάνε όμως, εφόσον έχεις μάθει για τα καλά φέτος ότι αυτό είναι, δεν αλλάζει, πρέπει να πας ανάλογα με τον εχθρό σου. Πώς κινείται. Έτσι. Αφού αυτοί έτσι κινούνται. Μα θυμίσου δύο περιπτώσεις στο βόλεϊ. Πέρυσι. Θέλανε να κάνουν τον πέμπτο τελικό. Νωρίτερα, 2 ώρες νωρίτερα, να βάλουν την ομάδα μας να παίξει μέσα στο καταμεσήμερο για να προλάβουν, γιατί με το μυαλό τους είχαν δεδομένο ότι θα πάρουν το πρωτάθλημα, για να πάρουν λέει, την κούπα του πρωταθλητή και να την κάνουν φιέστα. Ο ΠΑΟΚ είπε και πολύ σωστά ο κύριος Τσαλόπουλος όχι, έγινε ολόκληρη φασαρία, έγινε το παιχνίδι κανονικά στην ώρα του και η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα. Φέτος το βόλι, παρόλο που συντρυπήσανε όλοι μαζί παράγοντες και τα λοιπά, ομοσπονδίες, πήγες εκεί και τους είπες ρε μάγκες ότι δεν θα κάνετε αυτό, όλη τη μανούρα που έκανες τους αποπροσανατόλισες και πήρες το κύπελο. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να δίνει τις μάχες του στα ίσια και παλικαρίσια παντού, να μην κάνει τις ρουφιανιές που κάνουν αυτοί, αλλά να απαιτεί όλα του τα δικαιώματα. Να τα απαιτεί και να τα προσπαθεί να τα καταχθήσει. Έτσι είναι και θέλει πολύ προσοχή μάγκες στον τελικό, να έχουμε το νου μας, γιατί και η αστυνομία και γενικά όλη η ατμόσφαιρα σε αυτούς που θα ρίξουν λάδι στη φωτιά θα είμαστε εμείς. Θέλει προσοχή να έχουμε το νου μας, γιατί δεν συμφέρει στην ομάδα, εννοείται σε καμία περίπτωση να πάρει και άλλη τιμωρία για του χρόνου. Εννοείται. Ό,τι είναι να γίνει ξέρει ο κόσμος του ΠΑΟΚ που είναι να γίνει. Από εκεί και πέρα θέλει πάρα πολύ προσοχή μέσα στο γήπεδο.
Να είμαστε αυτοί που είμαστε, με φωνή, με τρέλα, με καύλα τελείωτη παοξίδι και ας πούμε να την οθήσουμε την ομάδα να τους τελειώσει. Με έξυπνα συνθήματα. Με έξυπνα συνθήματα, με ρυθμό. Έτσι, όχι μακρόσυρτα, όχι κλασικά. Να μην πούμε στο τρυπάκι το δικό τους, ας πούμε, σε καμία περίπτωση. Θυμάσαι στο Βόλο, πότε ουσιαστικά πάρθηκε το παιχνίδι, εκείνο το 7 λεπτό, 10 λεπτό, στο δεύτερο ημίχρονο που φώναζε όλη η δικιά μας η κερκίδα. Πάω γερά, γερά και μπίπιτα αυτά κτλ. Έτσι. Που κοιτούσαν οι άλλοι σαν χάνει από απέναντι. Πάω και γιατί, πέρα, γιατί. Είναι Τατιάνας Γη. Μπράβο, αυτό. Εκεί τέτοιο, πέρα. Τέτοιο. Εκεί πέρα κοιτούσαν σαν χάνει, βγάζανε φωτογραφίες και τα λοιπά και εκεί για μένα ουσιαστικά γύρισε και τελειωτικά, ναι, το παιχνίδι, έτσι, και η κερκίδα. Έτσι, δεν θέλει ο καθένας, επειδή θα είμαστε και λιγότερος κόσμος από τους 25.000 που ήμασταν με τον Παναθηναϊκό, άρα σημαίνει ότι θα είμαστε πιο μαζεμένοι, πιο εύκολα, πιο εύκολα γίνεται η κερκίδα. Δεν θέλει ο καθένας να λέει το τρελό του ή επειδή είναι πάνω στην στη σούρα του ή στο έτσι του και βγάλανε ένα σύνθημα στο δρόμο, οπωσδήποτε να το πούνε και στο πέταλο. Θα είναι τα παιδιά που κάνουν κερκίδα εκεί πέρα, όπως είναι πάντα, εκεί που πρέπει, θα δίνουν αυτό το σύνθημα και ο λαός θα ακολουθεί. Δεν χρειάζεται δηλαδή να προσανατολίσουμε την ομάδα και τον κόσμο από αυτό που πάνε να κάνει. Το μυαλό μας χρειάζεται να είναι συγκεντρωμένο μόνο στο πώς θα τους αλαπατήσουμε, θα σηκώσουμε την κυπελάρα, θα βρίσουμε τη χώρα με το σύνθημα αυτό το Ελλάς, Ελλάς, η χώρα της ναι, φουστιάς, για να δώσουμε το ακριβώς το σύνθημα που χρειάζεται να ακούσει αυτή η χώρα από εμάς, έτσι, στο κέντρο εκεί, μέσα στην έδρα τους και μετά θα πάμε να γουστάρουμε όλοι μαζί κάτω στην Ομόνοια. Το πάρτι θα γίνει μέσα στο σπίτι τους. Άμα θέλουν και στη Φιλαδέλφια πηγαίνουμε. Το πάρτι θα γίνει μέσα στο σπίτι τους. Αυτό είναι ο στόχος μας, μάγκες, να πούμε. Και πριν και μετά. Και λοιπόν, να γυρίσουμε δυνατότεροι. Εννοείται και σόι. Και να γυρίσουμε δυνατότεροι και να δώσουμε το σήμα σε όλη την Ελλάδα ότι ο ΠΑΟΚ είναι εδώ και έρχεται ακόμη δυνατότερος του χρόνου. Ότι θα πρέπει να ανακαλύψουν νέους τρόπους για να τον τρυπήσουν, γιατί στο γήπεδο δεν μπορούν να το πετύχουν. Λοιπόν, διαβάζουμε και το μήνυμα που έστειλε το 870. Λέει σακούλες με πούπουλα να έχει, λέει, ο κόσμος να πετάξει. Ναι, όταν ναι, βιάει, πολύ καλό. Να γεμίσει, λέει, το ΆΚΑ πούπουλα. Παιδιά, έχει πάρα πολλά. Μιλάμε ότι οπαδικά μπορούμε να τους ξεφτυλίσουμε και στο θέμα της φωνής και στα πάντα. Θέλει ευρηματικότητα, τρέλα. Τρέλα, ναι, τρέλα, τρέλα. Εκεί κατεβαίνει κάτω το αμφάκαντε του ΠΑΟ, κατεβαίνει έτσι, κάτω. Έτσι. Όσοι αυτοί πάνε, που χρειάζεται να πάνε. Αυτό, αυτό. Δεν πάμε μια συνηθισμένη εκδρομή όπως είχαμε πάει τότε στη Φενέρ. Ή όπως πήγαμε το 2001 στη Φιλαδέλφια και όλοι. Μπράβο. Οι 9-10 χιλιάδες όσοι ήμασταν γυάλιζε το μάτι και είπαμε δεν το χάνουμε. Αυτό. Θα μπούμε μέσα, θα λυσάξουμε, όχι 5 ώρες πριν το παιχνίδι και όταν έρθει η ώρα θα είμαστε νεκροί. Αυτό. Εξυπνάδα. Και μάγκες, επειδή ξέρω ότι πολλοί κόσμος είναι στα κάρβουνα και εκεί που λέει όχι δεν θα πάω και τι έγινε φέτος και τα λοιπά, αλλά μέσα του και η ψυχούλα του, ελάτε, θα χάσετε. Ελάτε. Μείνανε πολύ λίγα εισιτήρια. Ελάτε, τραβηχτείτε, πάτε από τα κριτήρια, πάρτε και ελάτε να πούμε γιατί το πάρτι θα είναι τεράστιο. Ελάτε και θα χάσετε, θα λέτε γιατί δεν πήγα γιατί δεν πήγα. Ελάτε, το πάρτι θα είναι τεράστιο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είμαστε τρελοί. Έλα, πάμε. Έτσι, από τα σκληρά στα μαλακά κατευθείαν. Έτσι είναι, φίλε, δεν θα μιλάτε, ρόμπες εσείς για προσφυγιά. Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση και το πιο ωραίο σύνθημα τους το έγραψαν οι Πανιώνοι. Εκτός από αυτό έτσι, που ήταν πάρα πολύ ωραίο που βγάλανε τα παιδιά. Ναι. Έχουν βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο για την ντροπή της προσφυγιάς. Η οποία εντάξει είναι μια ομάδα με μικρή ιστορία 4 χρόνων. Αλλά βλέπω ότι μέσα σε 4 χρόνια έχει φτάσει στην ιστορία των 94 των άλλων των Βρωμιάριδων. Εντάξει, το πιο αστείο είναι, φίλοι, όταν λένε ότι εμείς είμαστε ευνοούμενοι από το κράτος. Ναι, ναι, εκεί γελάνε. Δηλαδή, εντάξει, εκεί πέφτουν κάτω όλοι, ας πούμε. Δεν το συζητάω. Ναι, εντάξει. Δεν πρόλαβαν τρεις φορές να χρεώσουν το κράτος με 200 εκατομμύρια. Στο μεστάγια της ΑΕΚ. Το μεστάγια, ναι. Η Αγία Σοφιά και ο Άγιος Δημήτρης. Κανένας δεν λέει, ας πούμε, ότι όλοι συμβάλλουν εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν τα έργα αυτά είναι μόνο με τα 20 εκατομμύρια που δίνει το κράτος. Και μόλις τελειώσουν τα 20 εκατομμύρια θα σταματήσουν τα έργα. Δεν ξέρω να πούμε. Τα έργα τα πληρώνουμε εμείς, φίλε. Ο ελληνικός λαός μέσω του jackpot του Τζόκερ, του Λότο. Εδώ, φίλε, από τότε που ανέλαβε αυτό τον ΟΠΑΠ,
Σε λίγο τα Λαχεία και οι Λοχιοπόλοιδες θα κάνουν jackpot. Θα τους ψάχνεις να τους βρεις, α πούμε. Δηλαδή ο τύπος δεν παίζεται. Δεν δίνει τον Άγιο το νερό. Γι' αυτό και δεν δίνει, όπως είπε στον άλλον, τον οικοδόμο. Γι' αυτό δεν δίνει αύξηση και τον, τη Λούλα των άλλων, τον Βράνιες. Όχι, είναι. Κοίταξε να δεις κάτι. Επειδή και αυτός αρχίζει και ξεφεύγει και θα την πληρώσει όπως και ο Χοντρός. Με την έννοια ότι εντάξει, όλοι ξέρουμε τι κάνεις, πώς λειτουργείς, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα το ότι αρχίζει και ξεφεύγει πάρα πολύ και προκαλεί, θα την πληρώσει και αυτός, γιατί έτσι είναι αυτά. Εντάξει, ναι. Ο κλέφτης και ο ψεύτης λέει τον πρώτο χρόνο. Εντάξει, χαίρονται. Είναι κάποιοι κλέφτες και κάποιοι ψεύτες που χαίρονται πολλά χρόνια. Το θέμα είναι ότι το ξέρουν όλοι ότι χρησιμοποιούν τις πλάτες του Γαύρου και είναι από πίσω τους ο Κόκαλης μαζί με τον Θωμά Μητρόπουλο. Ό,τι και να πούνε, όσο και να προσπαθούν να κρύψουν την αλήθεια, η πραγματικότητα είναι αυτή. Αυτές είναι οι πλάτες τους. Αυτοί είναι οι οποίοι προσπαθούν και έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν τη νέα κίτρινη παράγκα και κάνουν πράγματα. Τα οποία το είδες και με το Λιβάγια, γιατί έγινε την Κυριακή με τον Απόλλων Σμύρνης το Σάββατο, που έσπρωξε τον Χουάντερσον και κανονικά γαργάρα. Όλοι μιλάνε για το Μάτος, λέει που δεν παίρνει ο Μάτος κόκκινη, και το έλεγε και αυτός ο Σαλτιμπάγκος, ο Χιμένεθ, σε μια συνέντευξη τύπου. Και ο Λιβάγια μέσα στη χρονιά τον έχουν χαρίσει τουλάχιστον 5 αποβολές. Το ίδιο και με τον Βράνιες, ο οποίος ο Βράνιες πρωτούρθη στην Ελλάδα είχε 17 αποβολές στην καριέρα του, και εδώ δεν είμαι σίγουρος αν πήρε μία. Ο οποίος τύπος παίζει κάτι μεταξύ Ζίου Ζίτσου και καράτε, ας πούμε, και όμως τον έχουν εκεί στο απειρόβλητο, ούτε κάνει κίτρινη κάρτα. Χέρια κάνει με στην περιοχή, πατάει, χτυπάει, κλωτσάει, κανονικά. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έπρεπε για μένα προσωπικά, μετά την επίθεση που έγινε στο κατάστημα ανθρώπου του ΠΑΟΚ, ουσιαστικά στην Αθήνα μέσα, στην Κηφισίας, έπρεπε να την κυνηγήσει την υπόθεση και να την βγάλει προς τα έξω. Για μένα προσωπικά. Ο Θωμαίδης που τα ψάχνει όλα τόσο πολύ. Ο Θωμαίδης εκεί έκανε γαργάρα. Η δημοσιογραφάρα, αυτός που είναι κατά του. Εκεί έκανε γαργάρα. Ναι, και επίσης, να πούμε ότι πριν το μάτς με την ΑΕΚ, κάποιος ο οποίος και καλά, ας πούμε, ήταν από αυτούς που. Όχι, ήταν στον ΠΑΟΚ, απλά θέλανε να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ και να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση στην ΕΠΟ. Κατ' εμέ λάθος επιλογή προσώπου, γιατί δεν βοηθάνε αυτοί οι άνθρωποι σε τίποτα. Αυτό που είχαμε πει, ότι δεν είναι σιγουρή. Απήχθη με περίεργο τρόπο από ανθρώπους του Μελισανίδη για να βρωμήσει, ας πούμε, το τι και το πώς. Και όλο αυτό έγινε γνωστό στο Σαββίδι και φυσικά, ξέρεις, είναι και αυτό, μόλις γίνανε τα πράγματα, άρχισε να φαίνονται, δηλαδή και με τον Κομίνη και όλα αυτά, είναι και αυτό ένας λόγος που θόλωσε παραπάνω το μυαλό του Σαββίδη. Τώρα όμως, που ξέρει το τι και το ποιος, χρειάζεται να κάνει σοφές κινήσεις, να βάλει ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε αυτό που λέγεται ΠΑΟΚ, αγαπάνε αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο, ξέρουν να λειτουργούν σωστά, έτσι, σε όλους τους τομείς. Η ομάδα ευτυχώς παικτικά δεν χρειάζεται πάρα πολλές αλλαγές. 2-3 κινήσεις θέλει για να ρισχυθεί σε καθοριστικά σημεία για μένα, για να η ομάδα να μεγαλουργήσει, είναι έτοιμη. Έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται να μασίσει, να κάνει υπερβάσεις, μεταγραφές οι οποίες θα δώσουν, όπως του Βιερίνια, κάτι αντίστοιχο που ακούγεται με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο ή τέτοιου τύπου μεταγραφές, δηλαδή μεταγραφές που θα σε δώσουν μεταγραφές και να μεγαλώσει την ΠΑΟΚΑΡΑ. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι τεράστιος, έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και είναι κρίμα πραγματικά να ταλαιπωρείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγοι, είναι φοβισμένοι, δεν είναι έτοιμοι να συγκρουστούν και απλά προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατήσουν τη θεσούλα τους, να έχουν τα λεφτά τους και να δικαιολογούν συνέχεια τη θέση τους. Αυτό το πράγμα το ξαναλέμε και να το ξαναλέμε, ο κόσμος θα τρελαθεί περισσότερο αν δεν αλλάξει η ομάδα διοικητικά. Περισσότερο και από το πρωτάθλημα το χαμένο. Πρέπει για μένα να ενισχυθούμε. Έχουν γίνει λάθη. Σίγουρα θα παίξει. Σίγουρα βέβαια η μεγαλύτερη ευθύνη βαραίνει αυτούς που είναι εκτός ΠΑΟΚ. Έτσι. Αλλά τους δώσαμε και εμείς το δικαίωμα. Υπήρξαν πάρα πολλά λάθη για μένα κυρίως το καλοκαίρι και στον καταρτισμό της ομάδας. Το οποίο η ομάδα
έδωσε το δικαίωμα στο ξεκίνημα της χρονιάς να είναι κοντά αυτή, γιατί η ομάδα με τη δυναμική της που είχε, αν είχε ενισχυθεί νωρίτερα και είχαν γίνει όλες οι κινήσεις που έπρεπε, θα ήταν 10 βαθμούς μπροστά και θα έπρεπε να κάνουν το μεγάλο έγκλημα και στο γήπεδο μέσα για να ξεφτυλιστούν ακόμη παραπάνω. Αλλά επειδή είναι αδίσταχτη, πρέπει ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα. Να πάει, να συγκρουστεί, να μην μασίσει και να τους πολεμήσει σε κάθε επίπεδο. Θέλουν υποχθόνια, υποχθόνια. Θέλουν στα ίσια, στα ίσια. Θέλουν να βάζουν τους ομαΐδηδες, να τους κάνουν χορηγίες του ΟΠΑΠ και να είναι κανονικά φερέφωνα. Θα βρεις τον τρόπο να το σταματήσεις. Ναι, εδώ τουλάχιστον. Γιατί μιλάμε ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι σε διάφορα μέσα κάνουν κακό στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή Μετρόπολης και εδώ πέρα κάποιοι σε αυτό το σταθμό που μας φιλοξενεί. Παντού. Και στον Arena Fair Play, δεν ξέρω, τα αλλάζουν και τα ονόματά τους. Έχει παντού. Γίνεται χαμός. Έχει άτομο. Χίτας, ο έτσι, ο αλλιώς. Ναι, μπράβο. Δηλαδή μπαίνουν και κάνουν κακό στον ΠΑΟΚ, είναι γνωστό και χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να τους φημώσει αυτούς. Κανονικά όμως να τους φημώσει. Δηλαδή να μην μιλάνε για τον ΠΑΟΚ. Ο άλλος εσύ. Είχε πάρει εργολαβία, όσο εκκρεμούσε η απόφαση από την Επιτροπή του Σκουτέρι, έβγαινε 7 φορές την ημέρα και όχι θα κάνει αυτό, όχι θα πει εκείνο. Βγαίνουν άνθρωποι και δεν τρέπονται. Δηλαδή έβγαινε και έλεγε πρωτόδικα ότι ο ΠΑΟΚ θα φάει μείον 9, ο Σαββίδης θα φάει 5 χρόνια, ο ΠΑΟΚ θα φάει 7 αγωνιστικές. Ξέρεις, αυτό είναι ο κοινωνικός μηχανισμός ο οποίος δημιουργούν, ας πούμε, αυτό το κάνουν και στην κοινωνία. Σου λέει θα σου κόψουμε τη σύνταξη 500 ευρώ, σου κόβει 200 και λες και ευχαριστώ. Ναι, ναι, έτσι, ναι, έτσι. Έτσι θέλανε να κάνουν και αυτό. Όλα αυτά μας έχουν τρελάνει, γι' αυτό και αυτό το κύπελο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός ο τίτλος είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί πέραν ότι θα πάμε, θα τρελαθούμε, θα το σηκώσουμε, θα γουστάρουμε και όλα αυτά, θα δώσει και μία ανάταση ηθικού, μπράβο, σε όλη την ομάδα. Και τη χρειάζεται. Όμως δεν χρειάζεται, επειδή θα το πάρουμε, μάγκες, να το ξέρετε, θα το πάρουμε το κύπελο και θα το πάρουμε παοξίδικα και όπως έχουμε μάθει τόσα χρόνια, ότι όταν κατεβαίνουμε αποφασισμένοι και με το στόχο μας έτσι όπως πρέπει, δεν χάνουμε ποτέ και από κανέναν. Και επειδή κατεβαίνουμε αποφασισμένοι και με το στόχο μας έτσι όπως πρέπει, δεν χάνουμε. Το θέμα είναι να μην δούμε από εκεί και πέρα, να μην πάει κάτω από το χαλάκι όλα αυτά που λέμε, τα λάθη που εμείς έχουμε κάνει. Έτσι, η αυτοκριτική που χρειάζεται και την κάνει ο ΠΑΟΚ σαν ΠΑΟΚ. Είναι η μοναδική ομάδα που κάνει αυτοκριτική τόσο δημόσια. Πρέπει όμως, γιατί μόνο έτσι μπορείς να διορθωθείς και σαν σύλλογο και ως άνθρωπος. Αλλά βλέπεις ότι και αυτό το εκμεταλλεύονται και το κάνουν μαστίγα όπως θέλει ο καθένας. Ναι, γι' αυτό και αν θυμάσαι, όταν είχαμε κάνει τις προηγούμενες έκτακτες εκπομπές, πρέπει όταν δημοσιολογούμε όλοι γενικά, είτε είναι οπαδοί οτιδήποτε, βέβαια, να μην δίνουμε πατήματα στους άλλους, να μας λιδωρούν και γενικά να χρησιμοποιούν πράγματα τα οποία τα παίρνουν και τα δημιουργούν όπως θέλουν αυτοί. Δηλαδή, όπως έχουν υποθεί δεκάδες πράγματα, βλέπεις, ας πούμε, τώρα βγήκε ο Καραγκιόζης, έχεις πάρει 2 τίτλους, ενώ έπρεπε να έχεις πάρει 10. Μπράβο. Και σου λέει ότι είναι κλεμμένοι. Και όμως υπήρξαν και άτομα μέσα στην οικογένεια του κόσμου του ΠΑΟΚ που θεωρούσαν ότι δεν έπρεπε να τον απαντήσουμε αυτόν. Και δεν είναι, ξέρεις, όσο βλέπουν ότι δεν αντιδράς, βγήκε εκείνο το πράγμα της Νέας Δημοκρατίας που ήταν ένα μοντέλο, τι ήταν εκείνη. Ναι. Είπε εκείνη την μπούρδα. Ναι. Το διόρθωσε. Βγήκε, ξέρω εγώ, ένας άλλος βουλευτής, ή βγήκε ένας παράγοντας, βγήκε ο Μελισσανίδης, είπε ο Μάο, βγήκε τώρα αυτός ο Καραγκιόζης, βγαίνουν δημοσιογράφοι, σε προκαλούν ανοιχτά. Και όσο βλέπουν ότι εσύ δεν αντιδράς, δεν απαντάς, είσαι νοχελικός, είσαι πιο πολύ στην εσωστρέφεια, εκεί είμαστε εμείς, εκεί είμαστε πρωταθλητές. Και ευτυχώς, αν έκανε ένα καλό όλη αυτή η κατάσταση που βιώσαμε τους τελευταίους 2 μήνες και σχεδόν μας έχει τρελάνει όλους, 3 πλέον πάει από τις 25 Φεβρουαρίου το μάτς με τον Γαύρο, είναι ότι η ομάδα, ο κόσμος είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, η συνοχή του μεταξύ του. Ναι. Ότι ναι. Έχουμε αφήσει στην άκρη αυτά, όχι ναι, ο έτσι, ναι, όχι ναι, αλλιώς, ναι, ο αλλιώτικος. Ναι, ναι, ναι. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο, τα νέα παιδιά και οι παλιοί βέβαια, έχοντας πάρει το μάθημά μας όλοι, ο καθένας από την πλευρά του, είμαστε όλοι στο κοινό στόχο. Και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς, το λέω και πάλι, δυστυχώς χρειάζεται η ομάδα επίσημα να μάθει να συγκρούεται, επίσημα, γιατί αν επίσημα οπαδικά το ξέρει και το μεταδίδει πάρα πολύ καλά και στα νεότερα παιδιά,
και, αλλά πρέπει και επίσημα να μάθει να συγκρούεται σε όλα τα επίπεδα. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο Λουτσέσκου, που εγώ δεν τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση, για να είμαι ειλικρινής. Περισσότεροι νομίζω ότι ναι, εγώ απειρολάχιστη ήταν. Το λέω, ας πούμε, πιστεύω ότι είναι loser, ότι δεν κάνει, και μάλιστα κατηδίαν στην κοπή της πίτας που τον φέραμε στο σύνδεσμο. Του είπα, ας πούμε, ότι εγώ μας είχες κάνει λίγο κολοδάχτυλο. Ήμουν απ' έξω που σε βρίζαμε και μας είχες κάνει κολοδάχτυλο. Και αμέσως πήγε να πει, όχι, λέει, δεν το κάνω, δεν είμαι τέτοιος τύπος και τα λοιπά. Του λέω, άσε τα τρελά σου, του λέω, να πούμε. Δεν χρειάζεται, δεν θα σε κράξουμε γι' αυτό. Ίσα-ίσα θέλω να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται κολόπεδα. Τέρμα τα καλά παιδιά, του λέω. Δεν χρειάζομαστε καλά παιδιά. Έχουμε πολύ. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται κολόπεδα. Ποδοσφαιρικά, εκεί που χρειάζεται, διοικητικά, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται κολόπεδα. Κανένα, ας πούμε, βλέπουμε τώρα τελικό κυπέλλο, ας πούμε, του Γιουβέντους, και βλέπεις, δηλαδή, ομάδες οι οποίες κάνουν πρωταθλητισμό και πάνε όπως πάνε, τι ανθρώπους έχουν μέσα. Χτυπάνε, βρίζουν, κάνουν, δείχνουν. Θέλει κολόπεδα ο ΠΑΟΚ. Γενικά ο πρωταθλητισμός και ο... Μπράβο. Θέλει τα χανούμια, με τις πλάτες βέβαια, με τις πλάτες, το έχουν περάσει, γιατί μόνο αυτό ξέρουν. Έτσι, εμείς παίζουμε και μπάλα. Μα βλέπεις ότι ακόμη και τώρα, δηλαδή αυτός ο Σιμώες πραγματικά είναι τόσο γελίος, ρε φίλε. Δηλαδή είστε τρεις Πορτογάλοι όλοι και όλοι στην Ελλάδα, τέσσερις, ξέρω εγώ πώς είναι. Και αντί να είστε, ας πούμε, μονιασμένοι, να έχετε μια φιλική σχέση, πας και ειρωνεύεσαι το Βιερίνια, που είναι ένας άνθρωπος που είναι διαμάντη, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κανονικά, δηλαδή, εντάξει, θέλει. Δεν σε βλέπει. Ναι, αυτή την κουραδομηχανή τώρα του Σιμώες, να πούμε, τον προκλητικό, ο οποίος, και αν δεις, το κάνει συνέχεια αυτό το πράγμα. Το να τραβάει, να σμπρώχνει, να χτυπάει, χώνεται εκεί πέρα πίσω. Είναι ένας τύπος πολύ προκλητικός. Θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές να μην μπουν σε αυτό το τρυπάκι, να μπουν με τον απαραίτητο θυμό, αλλά όχι τσατίλα και τρέλα. Θέλει πάθος, κάψα, αλλά καθαρό μυαλό. Ναι, και ζεστή ψυχή, όπως έλεγες και εσύ. Έτσι, να μπουν μέσα και να τους λιώσουν ποδοσφαιρικά. Έτσι. Ούτε μανούρες, ούτε μπουνιές, ούτε κλωσιές. Απλά αν χρειαστεί, πρέπει όλοι μαζί. Όχι ένας. Όχι να πάει ένας και να του την πέφτουν πέντε. Έτσι είναι ακριβώς. Ο ΠΑΟ χρειάζεται να βάλει τον κολοπεδισμό μέσα του στο σημείο που αρμόζει στο σύλλογο. Έτσι. Όχι όπως κάνουν αυτοί που ντεμεκ πέφτουν, κλαίνουν, ζητάνε φάουλ που δεν υπάρχουν κτλ. Στο σημείο που αρμόζει στο σύλλογο. Αυτό. Και πρέπει να βγάλουν τρέλα. Εμένα μου δείχνει η ομάδα ότι έχει βελτιωθεί αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Και θα βγει λυσσασμένη στο γήπεδο. Γιατί πραγματικά τους πόνεσε πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές. Φαντάζομαι. Όλο αυτό που έχει γίνει. Ήταν η ευκαιρία τους να γραφτούν στην ιστορία. Δηλαδή τώρα σκέψου εσύ τον Βαρέλα, τον οποίο σου έδειξε κιόλας ότι είναι ένας άνθρωπος που συγκινείται εύκολα, που δεν είναι ένας αδιάφορος, ρε παιδί μου, μισθοφόρος. Εντάξει, τώρα η στιγμή που μπήκανε στον Πρατανιά όλες οι οικογένειες, τα παιδάκια τους, ας πούμε, ήταν μαγική. Δηλαδή σκέψου τώρα τον Βαρέλα να τον έγραφε ιστορία όπως γράφει, ας πούμε, 40 χρόνια πλέον μετά, 42. Τον Νέτο Γκουερίνο, όλοι. Νομίζω ότι και μέχρι να πεθάνουμε και να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, όλοι θα λένε ότι ο Νέτο Γκουερίνο είναι ο άνθρωπος που έδωσε το πρώτο πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς. Έτσι είχε και ο Φερνάντο Βαρέλα την τύχη θα είχε να καθορίσει ένα τίτλο για τον ΠΑΟΚ. Και όμως επειδή ένας άνθρωπος, ένας αλήτης, ένας κομπλεξικός με τον ΠΑΟΚ, ο Κομίνης, ο οποίος είναι κάτι που το κάνει κατ' επανάληψη εδώ και χρόνια, στέρισε και από αυτόν τον ποδοσφαιριστή και από τον κόσμο και από την ομάδα τη χαρά να κατακτήσει, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο της λείπει 33 ολόκληρα χρόνια. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει λογοδοτήσει. Προκλητικά έγραψε στα κάκαλά του τα δικαστήρια και δεν πήγε. Και δεν βρέθηκε ένας δικαστής να του πει, έλα εδώ ρε μάγκα, εσύ εδώ γράφεις εν γνώση σου ψέματα, έλα να τα αποδείξεις. Είναι και ευθύνη του ΠΑΟΚ όμως, φίλε, γιατί έπρεπε εκεί που μένει ένα πρωινό, ο επίσημος ΠΑΟΚ, να τον βουτήξουν και να τον φέρουν κανονικά. Ναι, να πάει εκεί πέρα. Και καλημέρα, ρέφερι, κάτσε να πιούμε ένα καφέ, να πούμε δύο κουβέντες. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορεί να μας πουλάει τρέλα τώρα ο Κομίνης. Δεν μπορώ, δεν κάνω, τραυματίστηκε, όχι, γέννησε η γυναίκα μου και τα λοιπά. Δηλαδή κάπου και εμείς χρειάζεται να πάμε σε μέσα τα οποία, εγώ δεν θέλω να πάμε καξιτερικά όπως πάνε αυτοί, γιατί αυτοί λειτουργούν και διαφορετικά. Και τα καξιτερικά, ξέρεις, για να τα κάνεις,
πρέπει να είσαι και τέτοιος. Αυτός είναι τέτοιος, ο Μελισανίδης είναι τέτοιος και λειτουργεί έτσι. Εγώ σου λέω, όμορφα, ωραία, μια επιτροπή από τον ΠΑΟΚ να πάει να τον βρει επίσημα, να δημοσιοποιηθεί αυτό, να δείξουν τι χέστης είναι. Ρε φίλε, έτσι, να μας πεις. Να του χτυπάς την πόρτα όλο το βράδυ. Άνοιξε να μπω, άνοιξε να μπω. Εδώ θα κάτσω, τίποτα. Φώναξε αστυνομία, το στρατό, τα πάντα. Άνοιξε να μπω, να μου δώσεις εξηγήσεις. Γιατί δεν έρχεσαι στο δικαστήριο να πεις την αλήθεια. Να βγεις και να πεις ότι άνοιξε τα κάκαλα μέσα στο παντελόνι σου, να πεις ότι ναι, εγώ διέκοψα το μάτς γιατί δεν το έγραψες πουθενά. Έτσι. Λόγω της εισβολής του Σαββίδη. Για να ξέρουμε να τελειώνει. Αυτό ακριβώς. Εκεί πρέπει να κινηθεί όλος ο ΠΑΟΚ και πρέπει να λειτουργήσει. Και τον Αρετόπουλο, έτσι. Εννοείται. Και τον Γαύρο, γιατί όλοι ασχολούμαστε, μπορεί να ασχολούμαστε με τις χάρτες και τα λοιπά. Εννοείται και τον αλλά τις πλάτες και όλη τη ζημιά από την κάνει η Βρωμιάρη του Πειραιά, έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Εννοείται. Εννοείται να πούμε. Από εκεί ξεκίνησε. Και φυσικά, ας πούμε, χρειάζεται ο λαός να είναι συμπαραστάτης. Να σταματήσει, ας πούμε, μια γκρίνια, μια, ξέρω εγώ, υψηλή τεχνική ανάλυση και δεν ξέρω εγώ τι, που δεν υπάρχει. Για να είμαστε ειλικρινείς, έχει σταματήσει πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο και εδώ είναι η δουλειά που έχει γίνει από όλους στο να σταματήσουν διάφοροι να σπέρνουν διχόνοια και να βάζουν στην πρίζα τον κόσμο, ας πούμε, και να τσιμπάει ο κόσμος. Και ο κόσμος νομίζω εγώ ότι βλέπω γενικότερα, έχει, ναι. Ότι σοβαρεύτηκε, ρε. Μπράβο, σοβαρεύτηκε. Μπράβο, αυτό που λες, φίλε. Ότι έχει αντιληφθεί το ρόλο του καθενός. Νομίζω μπράβο. Ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει μια αλφα ηλικία και το μυαλό του είναι ενός φυσιολογικού ανθρώπου που να μην έχει αντιληφθεί τι ρόλο βαράει ο καθένας. Αυτά τώρα ως ένα σημείο είναι, ρε φίλε, εννοείται να πούμε. Δηλαδή, όποιος πει ότι ο τάδε με κοροϊδεύει, είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης και δεν αξίζει να λέγεται παοξής. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και γυρίζοντας μπορούμε να ανοίξουμε και γραμμές. Όποιος θέλει βέβαια. Παοξάκι να πάρει λίγο έτσι να μας πει και να κάνουμε λίγο ατμόσφαιρα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Χριστάρα, εδώ βλέπουμε τη Γιουβέντους τώρα παίζει με τη Μίλαν. Φοράει τα ασπρόμαυρα και έχει βάλει τέσσερα και δείχνουν όλοι τα τέσσερα. Να γίνει κανένα τέτοιο, έτσι, να πούμε, έτσι, το Σάββατο. Γίνει, έτσι θα γίνει. Τα παοκτσάκια, έτσι θα γίνει. Τα παλικάρια με τα ασπρόμαυρα. Λοιπόν, μένει κανένα 20 λεπτό. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει το 2-31-0-2-87 και 3-8. Να μας πει έτσι λίγο την άποψή του και γενικά πώς αισθάνεται για το παιχνίδι του Σαββάτου. Να στείλουμε έτσι τη θετική ενέργεια στην ομάδα, η οποία νομίζω ότι, εντάξει, δεν έχει και ιδιαίτερη ανάγκη, αλλά εδώ είμαστε. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει, αλλιώς θα τα πούμε εμείς για ένα 20 λεπτό ακόμη και θα πάμε στην ευχή του Θεού. Βλέπουμε τώρα και το αυτό, να γράψουμε και θέλουν και ιστορία να γράψουν καταχτώντας τον double. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Θα δούμε τι θα κάνετε. Λοιπόν, έχουμε μια γραμμή. Πάμε στον φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σου, συναγωνιστές του ΠΑΟ. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα. Σήμερα θα έχουμε μεγάλη χαρά λιγάκι. Το βόλι χάσαμε λιγάκι και δεν παίξαμε καθόλου. Δυστυχώς. Το βόλι μας. Δυστυχώς, δυστυχώς, Νίκο. Να σου πω κάτι, και διάλυσα το βόλι, ο Αλφα Σίγμα. Η ταχόπλακα του βόλι ήταν ο κατάρρευσης ασφανάς. Μας διάλυσε το βόλι, γιατί είχαμε μεγάλη ομάδα στο βόλι. Μας έφυγε, να πούμε, από τους ορχημένες. Έλεξε τον Αμερικάνο. Έχουμε ένα μεγάλο προπονητή. Ο Δεραηλίτης και ο Βούργαρος είναι καλοί παίκτες. Ακόμα ένας είναι. Ο Βέλγος είναι για τα βουνά είναι ο Βέλγος. Δεν, δυστυχώς δεν πήγε είναι καλά. Είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή ο Ιταλός, ο προπονητής, ο Ιτο Γεροντάκη. Αυτός είναι μεγάλο προπονητής. Δεν έχει καλά εργαλεία το βόλι. Έχουμε δύο παίκτες καλούς. Το Δεραηλίτη και το Βούργαρο. Εντάξει, δυστυχώς η ομάδα, Νίκο, δεν ενισχύθηκε φέτος. Ακούστε εμένα. Αυτή τη στιγμή, να πούμε, αυτός ο κύριος που παραστάνει τον Άφα Σήμα, από τον πρόεδρο που παραστάνει, που είναι πρόεδρο, κάτι άλλο είναι αυτός ο κύριος. Έτσι, τον έχει κάνει, πούμε, ο Πανίδης που δεν έκανε πρόεδρο, τον έκανε μέλο του ΠΑΟΚ, τον έκανε ο Πανίδης που έχει παλιού, τον έκανε μέλο του ΠΑΟΚ και έγινε μετά την προεδρία. Τότε δούλευε επί Βουλινού και πολλά άλλα. Και γονότα, το βάλαμε σαν πρόεδρο για να είναι, πούμε, σαν να πούμε σκράσκες, να πούμε, για να φύγει αυτός ο άνθρωπος, ο Βουλινός, όπου έφυγε την άλλη ζωή. Απλά να πούμε, ο κόσμος του ΠΑΟΚ τώρα είναι εύκολο που παραμύθει, φίλε μου. Το βόλιο του ΠΑΟΚ ήταν πάντα πολύ καλό. Είχαμε, πούμε, 2-3 παιχταράδες μέσα, παιχταράδες είχαμε. Έτσι,
τους έχει διώξει, α πούμε, αυτούς οι κύριοι. Δηλαδή χάσαμε με καταβαλμένα χέρια. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τίποτα, ο Ολυμπιακός. Ένα βούργαλο έχει, τίποτα δεν έχει. Είναι στο κόμμα του Ολυμπιακού. Φώναζε με την Τούρκη, εδώ πέρα το κλειστό γήπεδο της Πηλέας, α πούμε, ήταν γυναικόπαιδα. Ναι, όχι, δεν τερμίσια. Εντάξει, δεν ήταν ο κόσμος που ήταν άλλες φορές. Όχι, κοιτάξτε, κάτι, από την ώρα, πάθει για τίτλο. Και πάλι πάρει το παιχνίδι μέσα εκεί πέρα να χτυπήσει το παιχνίδι τον Ολυμπιακό, αυτό το, αυτή η ομάδα του Πειραιά. Έτσι, αυτομάτως θα βάζει που με 10.000 κομμάτια. Θα έπρεπε. Όχι γυναικόπαιδα, όχι γυναικόπαιδα και γυναίκες με τα χτίσια απ' έξω και με πατατάκια και κινητά και ορολόγια και χουχα. Δεν είναι έτσι, πας στον πόλεμο. Το βόλιο είναι πόλεμος. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ είναι πόλεμος, Νίκο, ο ΠΑΟΚ. Αυτά τα τέσσερα γράμματα, φίλε, να ξέρετε πολύ καλά, είναι σκλαβωμένα, φίλε. Σ' ακούει λιγάκι τη φωνή μου. Αυτά τα τέσσερα γράμματα που τα λέει ΠΑΟΚ, για αυτό το σήμα που έχει το δικαίωμα ετώ, είναι σκλαβωμένο, φίλε. Σκλαβωμένος είναι η κατάσταση. Αφήνουμε πέσουμε το τελικό κυπέλλο Ελλάδος με την ΑΕΚ. Ξέρετε, η ΑΕΚ δεν είναι η ΑΕΚ. Ποια είναι η ΑΕΚ, που έρχεται η ΑΕΚ. Από τον ΠΑΟΚ έρχεται. Η ΑΕΚ. Είναι. Έτσι. Ε, έτσι. Η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Όχι, ΑΕΚ Θεσσαλονίκη, παλιά ήταν το Περακλούπ, μετά ήταν το Γαΐπαλο, μετά είχε το, αυτό το πίπα που πούμε για το καπρό που πίνανε. Έτσι. Αυτό το ΠΑΟΚ είναι. Τέλος πάντων. Μας έχει κάνει, πούμε, αυτή το... Έχει κάνει ο κύριος που παραστάει το μεγαλομέτρο, που παραστάει το κύριο που παραστάει το μεγαλομέτρο, έχει πάει πάω, όνομα και μη χωριό. Α, πάμε το λίγο του Γερμανικού Κυπέλλου Ελλάδος. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα κατέβει, δεν βρίσκεται. Θα κατέβει, κανονικά. Πόσο κόσμο. Θα κατέβει όσοι περισσότεροι μπορούν, δεν ξέρω πόσο θα κατέβει. Θα σε πω πόσο, θα σε πω. Ένα τριάρακι, άντε τέλει, τα βαρβάτα εξάρι. Υπερβάλλεις λίγο. Υπερβάλλεις λίγο. Κάτι ξέρω εγώ. Κάτι ξέρουμε και εμείς, ρε Νίκο. Ξέρουμε ότι ξέρεις. Δεν ξέρεις τίποτα, φίλε μου. Κάτι ξέρουμε. Τα χρόνια τα δικά μου δεν μπορεί να πάρει. Δεν μπορούμε. Δεν είπε κανένας ότι μπορούμε. Δεν μπορούμε, αλλά και τα χρόνια προχωράνε, Νίκο. Εντάξει. Φίλε μου, δεν προχωράτε καθόλου. Σα αφήσαμε από σεβασμό, Νίκο, σα αφήσαμε από σεβασμό να πεις αυτά που θέλει να πεις. Ευχαριστούμε. Διαφωνούμε σε πολλά πράγματα μαζί σου και στο έχουμε πει κατηδίαν. Σεβόμαστε την πορεία σου. Κάποια είναι αλήθεια, κάποια υπερβάλλεις και δυστυχώς τα λες, φίλε, τα λες όμως, Νικόλα, τα λες γενικά σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα ράδια. Και αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ. Όχι, είναι ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ, φίλε. Να βγαίνεις και να τα λες όλα τα ράδια. Εμείς αλλιώς σε μάθαμε και αλλιώς άλλα πράγματα μάθαμε από σένα. Να σου πω κάτι εντερβίσκια. Εσύ δηλαδή εκεί τώρα είσαι καινούργοι. Αυτό το σωματείο πέρασε που είμαι πολύ σκλάβιες. Σας ξαναλέω πάλι. Όπως έγινε άλλος ο Κωνσταντινούπολεος που ήταν οι Τούρκοι εδώ, οι Έλληνες δώσαν τα κρύα στους Τούρκους, έτσι και ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Και αυτό το παράδειγμα σταματήσει, εντερβίσκια. Παραμύθι δεν λέμε. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ για να γίνει μεγάλη ομάδα, πρέπει να βγει από τη σκλαβιά. Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει κάποτε, να ξυπνήσει. Να πάει, πούμε, τα νέα ο κόσμος. Δηλαδή, πώς θα γίνει, όπως είναι το Ισπανικό Μοντέλο, η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτη. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Εντάξει. Απλά για να ξέρει ο κόσμος, επειδή μεγαλώσαμε με τον Νίκο. Τον προλάβαμε σε κάποιες εποχές, δηλαδή που πηγαίναμε εκδρομές μαζί του και τα λοιπά και σεβόμαστε την ιστορία του, έτσι. Όλα όμως έχουν ένα όριο. Γι' αυτό και δώσαμε λίγο παραπάνω χρόνο, καθαρά από θέμα σεβασμού, γιατί δεν είναι το τι λέει η Χριστάρα μου. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι και μερικά πράγματα μπορεί να είναι και αλήθεια και έχουμε παλέψει για πολλά πράγματα, ας πούμε, μέσα από αυτά που λέει. Αλλά... Το να βγαίνει όλο αυτό το διάστημα ο συγκεκριμένος σε όλες τις εκπομπές και να... Εντάξει, τώρα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν σε εμάς. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Εννοείται. Ως παοκτσίδες, και ο καθένας έχει την πορεία του. Και την πορεία του ο καθένας σέβεται. Από εκεί και πέρα, εντάξει, μπορεί να μην ξέρουμε αυτά που ξέρει ο Νίκος. Εντάξει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ο κόσμος του ΠΑΟΚ να κατέβει 3 και 6.000. Εντάξει, και σίγουρα επειδή το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολλοί ανώνυμος κόσμος που χρόνια είναι δίπλα στην ομάδα, την έχει βοηθήσει, είναι εκεί ας πούμε και δεν το ξέρει κανένας. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
Όλοι, όλοι, ο καθένας έχει τη δική του ιστορία, έχει οτιδήποτε και τη γράφει και στις κερκίδες και στο γήπεδο, είναι σεβαστά, αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, όλοι οφείλουμε να κρατήσουμε και ένα μέτρο και να μην υποτιμάμε τον οποιοδήποτε. Θα συνεχίσουμε, δεν ξέρουμε τώρα αν θα βγει κάποιος άλλος στις γραμμές ή οτιδήποτε. Αλλιώς θα τα πούμε εμείς για κανένα τέταρτο. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει το 231-0287 και 3 οκτάρια. Εμείς είμαστε εδώ, ασχέτως αν είναι η ομάδα σκλαβωμένη, όπως λέει ο Νίκος, ή ελεύθερη ή οτιδήποτε, όπως το πιστεύει οποιοδήποτε. Αυτό που επιβάλλεται ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι να πάει να πάρει το κύπελο. Κοίταξε να δεις κάτι. Ανεξαρτήτως αντιπάλου. Έτσι ακριβώς. Και όποιος να είναι απέναντί του, και τώρα επειδή είναι, ας πούμε, και τα τελευταία 15 λεπτά, δεν μπορεί να ρίξουμε έτσι την ψυχολογία του κόσμου. Ο κόσμος θα πάει εκεί και θα δώσει το μήνυμά του σε αυτή τη βρωμιάρα την ομάδα που με τις πλάτες του γάβρου πήρε ένα χάρτινο πρωτάθλημα και θα κατακτήσει το κύπελο. Και θα το φέρει στον πύργο το λευκό, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ λίγα τρόπαια και ο κόσμος του και ο σύλλογος θα αξίζει πολύ περισσότερο. Κοιτάξτε, φίλε, να δεις κάτι τώρα. Ο κόσμος πλέον γνωρίζει. Και επειδή πάνω σε αυτά τα, σε κάποια λόγια τέτοια, πατήσανε πολύ καλοθελητές τα προηγούμενα χρόνια για να λασπώνουν τον ΠΑΟΚ και να το φέρουν στα μέτρα τους. Έτσι, τώρα ο ΠΑΟΞης γνωρίζει. Και αυτό φαίνεται ακόμα περισσότερο και θα φαίνεται ακόμα περισσότερο. Έτσι, δεν μπορούμε να ζούμε με φαντάσματα, ας πούμε, με μια ζωή. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Εννοείται. Ο ΠΑΟΚ πάει, ο ΠΑΟΚΙΣ πάει, ρε παιδιά, να πούμε τώρα στην Ομόνοια, στον ιδιόκτητο σύνδεσμό του, να δώσει εκεί πέρα τις μάχες του, να δώσει εκεί πέρα την παρουσία του, να είναι από την Πέμπτη εκεί πέρα, Σάββατο να πάει με πορεία στο γήπεδο. Τι να συζητάμε τώρα, ας πούμε, για το λαό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μην πάμε να μπούμε σε ένα τρυπάκι, ας πούμε, τώρα, το οποίο δεν χρειάζεται να μπαίνουμε, το οποίο μας αναστατώνει χωρίς λόγο. Και μιλάω καθαρά για θέμα νοοτροπίας, έτσι. Ο ΠΑΟΚ είναι άλλη νοοτροπία, άσχετα αν πολλοί προσπάθησαν να την ρίξουν, να την φέρουν στα μέτρα τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν... Το πέτυχαν, ρε φίλε. Μπράβο. Και να σου πω κάτι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό που λέγαμε ότι πάρα πολλοί συμβιβάζονται και δεν θέλουν να συγκρουστούν είναι αυτό τώρα η συνάντηση που έγινε μέσα στην εβδομάδα μεταξύ βετεράνων του ΠΑΟΚ, ναι, οι οποίοι με προσωπικό κίνητρο προφανώς, είτε γιατί έχουν κομματικό όφελος, είτε γιατί θέλουν να πουλήσουν εκδούλευση στο Μητσοτάκη, δεν ξέρω εγώ, συναντήθηκαν. Όχι ως μεμονωμένα άτομα, εμένα δεν με πειράζει ως μεμονωμένα άτομα, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι κουστάρει. Αν και αμένα, από τη στιγμή που συναντήθηκα με έναν άνθρωπο που πολεμάει τόσο δυνατά τον ΠΑΟΚ και έχει τις πλάτες του χοντρού, για μένα δεν θα το έπρεπε να το κάνουν. Αλλά και μόνο που χρησιμοποίησαν το όνομα του ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ άσχημο αυτό και ήταν και πολύ μεγάλο ονόματα του συλλόγου. Και ο Γιώργος Οκούδας και ο Ζαγοράκης και ο κύριος ο Τερζανίδης, νομίζω, ο Σαλπιγκίδης. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που πέρασαν. Και είναι αυτό ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το γιατί ο σύλλογος δεν εκτοξεύθηκε με βάση τη δυναμική του. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω από τον ΠΑΟΚ θέλουν να τα έχουν όλους καλά. Παιδιά, δεν γίνεται να τα έχουμε όλους καλά. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε να κάνουμε με απατεώνες, με ανθρώπους οι οποίοι δεν διστάζουν προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους να τα ισοπεδώσουν όλα, χρησιμοποιούν όλα τα μέσα και όλα τα τεχνάσματα. Και δεν γίνεται ένας άνθρωπος που πριν από ένα χρόνο είπε ότι το κύπελο του ΠΑΟΚ είναι πέτσινο, δημιουργούσε θέματα συνέχεια και προβλήματα στον ΠΑΟΚ, ξαφνικά να τον παρουσιάζουμε, ας πούμε, ως ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη και μου αρέσει, λέει, ο ΠΑΟΚ παίζει ωραία μπάλα, λέει, ξέρω, και τα λοιπά, για να προσπαθήσουμε να τον ξαραΐσουμε την εικόνα του, γιατί είδαν ότι οι μετρήσεις τους δείχνει για φούντο στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι είναι, ο ΠΑΟΚ είναι η δυναμική και χρειάζεται όλοι να υπάρχει ο απαραίτητος σεβασμός. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι οπωσδήποτε καθαρή κρίση απέναντι σε αυτά που είναι να πάμε να κάνουμε. Γιατί και στον ερασιτέχνη είδαμε, ας πούμε, και με αφορμή το βόλεϊ που αναφέρθηκε στην κουβέντα πριν και τα λοιπά, ότι δεν υπήρχε καθαρό μυαλό, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει καθαρό μυαλό και γίνανε επιλογές οι οποίες σε κάνουν άνω κάτω χωρίς λόγο. Μα, όχι, για μένα το μεγαλύτερο σφάλμα είναι ότι... Δηλαδή,
ενώ ξέραμε ότι μας ετοιμάζουν τη Στιαπού με την αλλαγή του συστήματος των ξένων, μάλιστα αυτοί είχαν σκοπό να περάσουν 7 ξένους, να είναι 7 εναντίον 4. Επειδή γνώριζαν ότι είχαμε συμβόλαιο με τον Γκόμες, δεν φροντίσαμε να το αποτρέψουμε αυτό το πράγμα και πήγαμε ουσιαστικά χωρίς ίσους όρους, έτσι. Και ειδικά με μια ομάδα η οποία έχει και πολλαπλάσιο μπάτζετ και δημιούργησε ό,τι δημιούργησε. Το θέμα είναι, φίλε, το σκεπτικό. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πάει, μπερδεύεται και τα κάνει τα ναπού χωρίς λόγο τα πράγματα. Χωρίς λόγο. Δηλαδή, είναι τόσο απλά τα πράγματα και εμείς θα κάνουμε τα μπερδεύματα από μόνοι μας, ας πούμε. Το έχουμε ως σύλλογος, ρε φίλε. Μπράβο, ναι, δεν χρειάζεται. Είμαστε ως σύλλογος, πάντα ψάχνουμε την αναποδιά, πάντα ψάχνουμε την ίντριγκα από πίσω. Βλέπεις ότι είναι αυτό το πράγμα ακολουθάει τον σύλλογο εδώ και χρόνια. Τον τρώει ότι είμαστε πάντα οι σκλαβωμένοι, ότι κάποιος μας έχει, ότι όλοι γύρω-γύρω από τον ΠΑΟΚ είναι ανίκανοι και κανένας δεν ξέρει τίποτα. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε. Εγώ πραγματικά σέβομαι την ιστορία του καθενός, με ό,τι έχει πετύχει και ό,τι έχει κάνει, αλλά αυτό το ισοπεδωτικό, ρε παιδί μου, που έχουμε στον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι το έχει καμία άλλη ομάδα. Καμία, δηλαδή δεν πιστεύω ότι στην Ελλάδα υπάρχει άλλη ομάδα που τα ισοπεδώνει τόσο πολλά, τόσο πολύ και τόσο εύκολα. Και είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε γενικά. Και είμαστε και ένας λαός ο οποίος χορταίνει εύκολα, ρε φίλε. Χορταίνει. Σε αυτό που είπε ο Νίκος εν μέρη, ότι οι 5.000-4.500 πόσοι ήταν στο μάτς με τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ λίγοι. Δεν γίνεται στο πρώτο πρωτάθλημα να είναι 10.000 από τα τσαμπιά και να δίνουν όλοι κόλο για να πάρουν μία πρόσκληση. Και τώρα, ας πούμε, που η ομάδα χρειαζόταν πολύ τον κόσμο. Εντάξει, να πούμε βέβαια ότι το Ρέντ είναι. Όχι, δεν μιλάω για το Ρέντ, ήταν 1.500 έτσι, άτομα. Δεν γίνεται καμία σύγκριση. Καμία σύγκριση. Οι 2.000 με τους 5, εννοείται. Αλλά εμείς δεν δικαιολογείται. Αυτό μου θυμίζει, αν θυμάσαι και τη χρονιά που πήραμε το κύπελο τότε στη Φιλαδέλφια. Την επόμενη χρονιά με Μπάγεβιτς παίξαμε με το Χανούμι στο κύπελο. Είχαμε φέρει ισοπαλία εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και χάσαμε εδώ 0-4. Και θυμάμαι ότι μάλωναμε τα παιδιά που είμαστε εκεί στην 5 τόσα χρόνια μαζί και μου λέγανε: δεν θέλω εγώ το κύπελο, λέει, το πήρα πέρυσι. Θέλω, λέει, το Champions League. Εσείς χορταίνετε τόσο γρήγορα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να αφήνει τίποτα. Είτε αυτό είναι κύπελο, είτε είναι προκρίσεις, είτε είναι Champions League, είτε προκριματικά, είτε επιτυχίες. Τα πάντα. Όλα αυτά, λοιπόν, να πούμε για να συνοψίζουμε σιγά-σιγά. Όλα αυτά, φίλε, εμάς, τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, δηλαδή τον κόσμο που έχει μεγαλώσει με αυτήν την ομάδα, είναι η ζωή του όλη, να πούμε, στην καθημερινότητα. Έχουμε γραμμή. Ναι. Έλα, φίλε, ακούγεσαι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτρης από Αθήνα. Γεια σου, αδερφέ. Σας είχα πάρει και πριν από το συλλαλητήριο που κάναμε στην Καμάρα κτλ. Ναι. Απλά επειδή τώρα γύρισα σπίτι και δεν άκουσα λίγο τι έγινε προηγουμένως, έτσι βγήκε ο Νικόλας κτλ. Ναι, εντάξει. Δεν έγινε τίποτα. Και είπαμε τα γνωστά, ε. Εντάξει, ναι. Πες εσύ τα δικά σου, μη στεναχωριέσαι, Δημήτρη. Εγώ βέβαια από τα δικά μου, ξέρω, δεν είναι... Τίποτα, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι για το ραντεβού το Σάββατο, τα γνωστά. Πώς είστε εσείς κάτω εκεί, εσείς είστε που κρατάτε το όνομα του ΠΑΟΚ σε πάλξη εκεί πέρα στην Αθήνα. Πώς είναι ο κόσμος, πώς τον βλέπεις. Τίποτα, αδελφέ, εγώ είμαι μονωμένος είμαι, θα πάω στο γήπεδο, θα έρθω στα διόδια, θα ενωθώ με την παρέα μου, μια φωνή είμαι. Απλά τίποτα. Θέλω να πω στα αδέλφια όλοι στο στόχο. Τίποτα. Να πάρουμε άλλη μία κούπα. Μπράβο. Από τις λίγες που όπως είπατε έχουμε. Έτσι. Να δείξουμε ότι και πάλι είμαστε η καλύτερη ομάδα φέτος. Με τους χάρτινους. Έτσι, αυτό. Αυτά. Δεν έχω να πω πολλά πολλά. Ωραία. Ενότητα στον κόσμο. Πάθος, δύναμη να πάρουμε την κούπα. Όλα αυτά υπάρχουν, ξέρω, αδερφέ, πάω, και το πάρτι θα είναι τεράστιο στην γνωστά, πόλη που δηλαδή, με... Τι να με ψημιρούμε και από πίσω και από πίσω. Όχι, αυτά τελειώσανε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τίποτα, δεν ξέρω τι βγήκανε και είπανε, σας λέω, επειδή σας άκουσα όμως να μιλάτε, λέω τώρα τίποτα. Εντάξει, κοίταξε, υπάρχει ένα σεβασμός στοιχειώδης για τον ΠΑΟΞΥ. Έτσι, επειδή έχουμε μάλλον. Μπράβο, είμαστε παλιά σκοπή σε οπαδί. Για τα γνωστά ονόματα, αλίμονο. Μπράβο, έχουμε ένα στοιχειώδη σεβασμό, γι' αυτό και δώσαμε παραπάνω χρόνο αυτό. Απλά, ρε αδελφέ, η ζωή προχωράει, ο σύλλογος προχωράει. Εννοείται και έχουμε κάνει... Δηλαδή, άμα είναι να το κλείνουμε το μαραθώνιο. Τεράστιους και... αγώνες έχουμε κάνει για να φύγουμε από αυτή την οτροπία. Δεν κλείνουμε τίποτα, ο ΠΑΟΚ προχωράει και εμείς όταν θα πεθάνουμε και οι υπόλοιποι και θα προχωρήσει. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε, ότι ο σύλλογος είναι πάνω από το εγώ μας, πάνω από όλους. Α, μπράβο.
δεν έμεινε σε κανέναν ο σύλλογος. Σε κανέναν. Ούτε όχι, σε πρόεδρο, βέβαια, ούτε σε οπαδό, ούτε σε παίκτη. Τίποτα, τίποτα. Το πουλί να προχωράει, ρε παιδί μου, να προχωράει. Έτσι. Το πουλί, αυτή είναι η αγάπη μας. Σκέψου, Δημήτρη, αυτοί που τον ίδρυσαν το σύλλογο, ήρθαν ξεριζωμένοι από τον τόπο τους, έτσι. Τους πετάξανε, τους πήραν τα σπίτια, ήρθαν εδώ ξυπόλοιτοι, ας πούμε, και είπανε, έβαλαν την αγάπη για το σύλλογο πάνω από το προσωπικό του συμφέρον. Έτσι. Και ήρθαν εδώ και σιγά σιγά εδραιώθηκε η ομάδα και ουσιαστικά μεγαλούργησε και κατέκτησε τον τόπο της, έτσι. Έτσι. Και είναι η πρώτη δύναμη. Οι αγνοί παοξίδες, εμείς όλοι, αυτό κοιτάμε. Το πουλί, τίποτα. Το αυτό. Πουλί να πηγαίνει μπροστά. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε κόμμα και παπάρια. Να πούμε φίλε, βάζε πολύ χαρούμενος γιατί το Σάββατο στην πόλη που μένεις, σε ποια περιοχή μένεις στην Αθήνα? Είμαι στα Ηλισιο Βαζελο τέτοια. Μια χαρά. Στην πόλη που μένεις λοιπόν θα πάρουμε το κύπελο και θα το πανηγυρίσουμε μετά στην Ομόνοια όλοι μαζί και θα είναι το καλύτερο κλείσιμο για τη χρονιά. Και νομίζω παιδιά ότι αυτή η κούπα, πρώτα ο Θεός να έρθει, θα είναι η πιο γλυκιά. Η πιο γλυκιά. Από το 2001 έτσι, εννοείται η πιο γλυκιά. Έτσι. Πιστεύω ότι θα είναι πιο γλυκιά αυτή. Εννοείται. Είναι η προσμονή μεγάλη από τον κόσμο. Ήθελα έτσι, να σας ρωτήσω. Ήθελα να σας ρωτήσω από εισιτήρια πώς πάμε, είμαστε λίγο πεσμένοι. Εντάξει, όχι αυτά που πάνε να βγάλουν προς τα έξω. Εντάξει, ναι. Υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο είναι ξενερωμένο γενικότερα με λίγο την τρομοκρατία που πήγαν να πουλήσουν όλο αυτό κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε. Και φυσικό να ξενέρωσε και λίγο. Απλά η παρανόηση που γίνεται να ξέρεις ότι αυτά τα εισιτήρια που βγήκαν προς πώληση σήμερα, τα διαρκεία δηλαδή που υποτίθεται ότι δεν διατέθηκαν. Είναι πάρα πολλά διαρκεία. Δηλαδή, έχω παραδείγματος χάρη εγώ και όλοι οι φίλοι μου που θα πάμε με το σύνδεσμο. Το εισιτήριο διαρκεία μας δεν το πήραμε από την ΠΑΕ. Το εισιτήριο διαρκεία το αφήσαμε εκεί και μένει ουσιαστικά σαν απόλυτο. Κατάλαβες. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ κάτοχοι διαρκεία. Πήραν από τους συνδέσμους και αυτά ήταν λογικά. Κοίταξε, τέλος πάντων, εμείς δεν παίρνουμε στη λογική. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα να αποδείξουμε τίποτα. Ναι, εντάξει. Να βγάζουμε το λαρίκι μας. Μπράβο. Δεν έχουμε να αποδείξουμε τώρα για το λαό μας κάτι. Δεν έχουμε να αποδείξουμε. Τίποτα δεν έχουμε να αποδείξουμε. Αυτά τα κάνουν. Αν γινόταν η Θεσσαλονίκη, πόσοι θα έρχονταν αυτοί. Μπράβο, εντάξει. Αυτά τα κάνουν άλλοι να πούμε. Εντάξει. Να σε καλά, αδερφέ, τα λέμε στο γήπεδο. Για χαρά. Να σε καλά. Δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα, αλλά όσα είναι εκεί θα καίγεται. Είπαμε ότι ο Παναλλήνιος, για να το κλείνουμε και να δώσουμε κάποιες οδηγίες για τον κόσμο. Ο Παναλλήνιος έχει ζητήσει έξτρα εισιτήρια, γιατί τα τελείωσε όλα. Έτσι εννοείται. Έχει ζητήσει έξτρα εισιτήρια, οπότε λογικά από αύριο που θα είναι 24ωρου βάσος μέχρι το Σάββατο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο πρωί θα γίνει η πορεία από τον Πανελλήνιο, από την Ομόνοια για να πάμε όλοι μαζί. Στο γήπεδο. Θα έχει λοιπόν 3 μέρες εισιτήρια. Οποιοδήποτε θέλει από την Νότια Ελλάδα ή γενικότερα Αθήνα και τα λοιπά και δεν έχει πάρει, να ενημερωθεί ότι από το σύνδεσμο θα πωλούνται εισιτήρια και να πάει να το πάρει. Γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο και κάτω. Βέβαια, ενώ όλη η Νότια Ελλάδα πάρα πολύ κόσμο. Έχει μεγάλη τρέλα για να δει την ομάδα και φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι τι θα περνάνε καθημερινά. Έτσι, και αφού πέρασε λοιπόν όλη αυτή η τρέλα και καλά ότι θα γίνουν σφαγές και όλα αυτά και τα λοιπά και δεν τους έκατσε το ρεπορτάζ, το αποκλειστικό που είχαν και όλα αυτά, ήρθε η ώρα να πούμε για να πάμε κανονικά εκεί που πρέπει να πάμε, στο γήπεδο δηλαδή, εμείς στην Κερκίδα. Οι παιχταράδες μας μέσα στο χόρτο και να τους διαλύσουμε. Να τους διαλύσουμε σύνθημα με ρυθμό. Ακούμε τα παιδιά που δίνουν κερκίδα να ακούγεται μία φωνή με ένα ρυθμό. Κρατάμε δυνάμεις, όχι 10 δυνάμεις, ώρες πριν. Εννοείται. Καλό κουράγιο στα παιδιά τα οποία θα πάνε με τις εκδρομές οργανωμένες. Βέβαια, ο καθένας έχει πάρει την πληροφόρηση από το σύνδεσμο που έχει κλείσει την εκδρομή. Οπότε ξέρει. Πάνω κάτω αυτό που ακούγεται ακόμη δεν είναι κάτι επίσημο. Είναι γύρω στις 5.30 ώρα στα Μάλγαρα και τα λοιπά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα τραβήξει πάλι ο κόσμος πολύ ταλαιπωρία. Τεράστια ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία όπως το 14 που ήμασταν καμιά 35 ώρες μες στο λεωφορείο. Έτσι ακριβώς. Και επειδή όλοι θα είναι κάπως είτε με λεωφορεία, είτε με βανάκι, είτε με αμάξια, είτε με όπως έρθει ο καθένας. Και λογικά θα μας βάλουν πάλι νωρίς. Μέσα στο γήπεδο. Καλό είναι ο καθένας να κρατήσει τις δυνάμεις του,
για να τα δώσουμε όλα μέσα στην ώρα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Να μην τσιμπήσει με τις βλαχομαγκές που θα πάνε να κάνουν αυτοί που μπορεί να μπει κανένας από αυτούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Να μην τσιμπήσει κανένας. Δεν χρειάζεται να πούμε γιατί δεν είναι, εκεί πέρα μέσα είναι ό,τι και να γίνει, ας πούμε, είναι. Να είχαμε να λέγαμε, δεν είναι δηλαδή κάτι της ουσίας μέσα στο γήπεδο όχι, εκείνη φίλε, την ώρα. Όχι, οτιδήποτε. Το ξέρουμε αυτό εδώ πέρα ότι θα προσπαθήσουν να προκαλέσουν από την ασφάλεια που θα τους δίνει η αστυνομία κτλ. Εκείνη την ώρα δεν χρειάζεται ο κόσμος να τσιμπήσει. Να έχουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, να τραγουδάμε τα τραγούδια που ξέρουμε να τραγουδάμε για την ομαδάρα μας. Και από εκεί και πέρα όλα θα πάνε υπέροχα, να είστε σίγουροι. Το πάρτι είναι τεράστιο, θα γίνει εκεί που ακριβώς είναι η έδρα αυτής της ομαδούλας. Και μην ανησυχεί κανένας Μάγκες να πούμε. Πάμε τόσο σίγουροι που δεν έχουμε καμία ανησυχία. Θα πάνε όλα υπέροχα. Και ποια είναι τα γούστα αυτής της ομάδας και γενικά των παιχτών της. Κυκλοφορεί ένα βίντεο στο ίντερνετ, ψάξτε το να το βρείτε, που δείχνει πώς πανηγυρίζουν μέσα στα αποδυτήρια την κατάκτηση του Χάρτινου. Ναι. Που ένας από τους φροντιστές φροντίζει από πίσω τον Μπάρκα, ο οποίος φαίνεται ότι έχει και άλλες ιδιαιτερότητες. Γι' αυτό ίσως θέλει και προκαλεί τόσο πολύ τους ΠΑΟΚτσίδες και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πάμε λοιπόν όλοι με τρέλα, με ψυχή. Θα βάλουμε τον ύμνο για να φύγουμε, γιατί θα ακουστεί πιστεύω αρκετές φορές το Σάββατο το βράδυ στο ΑΚΑ. Έτσι ακριβώς. Και όλοι να πάμε και να γυρίσουμε όλοι με την κούπα στη Θεσσαλονίκη. Καλό βράδυ, αδέρφια. Γεια σας, Μάγκες, θα λέμε στο ΑΚΑ.